Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα κουμπαράκι μου, καλημερούδια. Πάρε μου κουμπαράκι μου. Κουμπαράκι μου, τα βρήκα τους τα πήρα. Τουρέ, κουμπάρε μου. Φαντάσου κάνει κανένα γκολ Τουρέ την Κυριακή. Αλλαγή. Θα παίξω Τουρέ. 10 λεπτά δεν μπορεί να παίξει. Όχι. Όχι, δεν ούτε 10 ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Γιατί από το πρωί διαβάζω κάτι ρεπορτάζ. Ακτίνες λέει πάνω στον Τουρέ. Έκανε σουτ στο 32. Έκανε πάσα στο 48. Δηλαδή τρώμε μισανού. Εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι. Δεν τρώνει άλλοι. Σανό. Όχι σανό. Σανό πολυτελεία τρώνε. Πυροσκή τρώνε πρωί. Πυροσκή. Συγκαμμένο περπατούσε. Και από σάιτ σοβαρά. Ναι. Γκαζέτα διάβαζα τώρα. Ναι, διάβαζε και το θέμα. Ο Τομάρα. Ναι, ο Τομάρα, ο Τρομάρα να πούμε. Μέχρι το 20 ναι. Δεν ακούμπησε μπάλα βέβαια. Έκανε μια πάσα στο 23ο ναι, λεπτό ναι, του ναι, Ρέ ναι. Να πούμε. Ναι. Στο 30ο λεπτό ξεκίνησε να πούμε μια κούρσα ο Τάδε. Σωστό. Τον είδε. Τον είδε ο Τουρέ. Τον είδε. Στο 38ο λεπτό. Στο 52 τι έκανε, ναι, σουτ στο τείχος. Ναι, ναι, ναι. Στο τείχος. Και στο 58 βγήκε. Έδωσε μια πάσα στα 7 μέτρα. Ναι, τον γκολ του Ολυμπιακού ξεκινάει αφού η μπάλα πρώτα πέρασε 18-25 δευτερόλεπτα πριν από τα πόδια του Τουρέ. Από τα πόδια του Τουρέ πέρασε. Πόσα γουδιά θέλουν κι αυτοί, ρε. Τι νομίζεις, μόνο εμείς τρώμε. Και μου λες, αν είχατε εσείς τον Τουρέ τα ίδια, θα γράφατε. Λες, Ωραία, με βάζεις σκέψεις τώρα, με βάζεις σκέψεις. Αλλά εγώ σου έχω 38 παράδειγμα για έναν
υπερπαίχτη που ξόδεψε πολλά λεφτά μια ομάδα στην Ευρώπη. Και όποια, όχι όποια να είναι, η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Λοιπόν, έχει πάρει τον Φαμπίνιο. Ναι. 50-60 εκατομμύρια. Καλό είναι ο Φαμπίνιο. Ναι. Κόμμα δεν παίζει. Δεν παίζει, ναι. Όχι. Δεν έχει σημασία. Δεν παίζει, ξέρει γιατί δεν παίζει. Γιατί παίζει ο Φιρμίνιο, παίζει ο. Παίζω ο πίσω, ο Ναμπίλ Κεϊτά, παίζει ο Μανέ. Παίζει ο Κεϊτά πίσω, ναι, στα χάφινα αυτό. Ναι, στα χάφινα αυτό. Λοιπόν, δεν παίζει 50 εκατομμύρια, έχουν την ίδια κουβέντα και στο Άνφιλντ, γιατί δεν το βάζει. Ναι. Και ο Κλοπ του είπε, ακόμα δεν έχει μάθει τα συστήματα τη ομάδα μου. Αυτό του είπε. Δεν τα άμαθε. Λέω εγώ τώρα που είμαι. Τι σημαίνει συστήματα, όταν διδάσκω τακτική, ναι, τα παίρνω την μπάλα. Ναι. Να λέω, ξέρω πού θα είμαι την κατάλληλη, ναι, στιγμή. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος, ναι, δεν αφομοιώνει. Εύκολα. Ναι. Είχε μάθει στη Μονακό να είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι. Όταν μπορεί ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης και αφομοιώνουν τα συστήματα του Δόνη, γιατί παίζει καλά την τακτική ο Δόνης, διδάσκει τη μέση και μπροστά. Περισσότερο διδάσκει. Μήπως δεν τη διδάσκει καλά ο Κλοπ. Ω, δεν νομίζω ο Κλοπ. Ναι, ο Κλοπ μια χαρά τη διδάσκει. Δεν νομίζω γιατί... ο Κλοπ. Ναι. Ύστερα πόσο προσαρμογή θέλει για να καταλάβει το σύστημα. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που λες ο μαθητής δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει. Λες ότι ο Φαμπίνιο είναι κακός μαθητής. Ναι. Για τον Βερμπλουμ, τι λες. Ο Βερμπλουμ είναι τουρίστας, λέω. Ναι. Ήρθε εδώ για διακοπές. Αυτός πάντως τουλάχιστον, ναι, το τρέξιμο του είναι κανονικό. Ήδη οι συμπαίκτες του και στην Τούμπα τον φωνάζουν ο Νένας. Ο Νένας, από πού, από το κανένας. Από την Νένα, τη γυναίκα του. Α, ο Νένας. Ο Νένας. Σ' άκουγα χθες και δεν το είπες, δεν σε ρώτησε ο Νένας. Λέω μήπως από το κανένας που δεν είναι. Μα ούτως ή άλλως είναι κανένας. Ναι. Ήδη αρχίζουν και λένε τι ωραία που θα μπορούσε να παίξει στόπερ. Ψάχνουν να το βρουν δηλαδή με, ναι, αλλά εγώ τώρα θα σε ρωτήσω, παοξίδες, ναι, τι ωραία που να παίξει στόπερ. Πόσα μπαίνανε. Δεν έχει, σίγουρα δεν έχει φτάσει στο 100% φυσική κατάσταση. Φαίνεται είναι στο 40, στο 30. Φαίνεται ο άνθρωπος δεν μπορεί. Μήπως δεν έχει αφομοιώσει ακόμα τα συστήματα του Λουτσέσκου να κάνουμε μια παράλληλη. Τι φαίνεται από αυτόν. Ότι δεν έχει ποιότητα σαν χαφ. Δεν έχει ποιότητα σαν χάρτη. Όχι. Ναι. Είναι ούτε τα γάρια. Για εδώ, για αυτήν την Ελλάδα, την ούτε, για, ούτε για την Ελλάδα. Ούτε για την Ελλάδα. Γιατί αν είχε ποιότητα στα χαφ, αν έβρισκε τον Μπάσα και τον Ματίγια, δεν θα άφηνε τον Σαχόφ να κάνει παιχνίδι. Θα τον έλεγε άκουδο ψηλέ. Μα δεν έχει δυνάμει να κάνει. Τι δυνάμει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και γύρισε πίσω. Γι' αυτό σήκωσε το κέρι. Να ποιότητα πίσω δεν... σου λέει εύκολο θα είναι. Ποιότητα δεν έχει να χτίσει επίθεση από πίσω. Άσυ τώρα. Ναι. Ένα παίκτη περπατιστή. Φέρει τον Τζιάν τα 50 χρονών, 43 πόσο είναι τώρα. Ναι. Ποιο 45 χρονών. Δώσε την μπάλα στα πόδια. Να χτίσει επίθεση το πάω από πίσω. Χαφ σου λέω εγώ. Ναι. Πάρε τον Μαραγκό, 52 χρονών. Ποιο θες να πάρεις. Πάρε τον Νάγκμπε, 55 χρονών. Ναι. Πες Νάγκμπε δεν μπορεί να περπατήσει. Τράβα να πούμε από τα στόπερ και χτίσε μια επίθεση. Δεν θα τη δώσει τον Σάχοφ να την κατεβάσει την μπάλα. Την κατέβαζε αυτό. Βέβαια, ο συγκεκριμένος δεν χτίζει επίθεση. Ο συγκεκριμένος είναι ο ορισμός, ναι, του καθαρού μου εξαριού. Μισό λεπτό. Κόβω, ράβω, περνάω την μπάλα, μαρκάρω, ναι. Μισό λεπτό, φίλε. Δεν χτίζει παιχνίδι. Ναι. Γκολ δεν θα σου κάνει εύκολα. Όχι, γκολ κάνει αυτός. Ναι, εντάξει. Στα στημένα, κάνει γκολ. Εντάξει. Ναι. Θα σου, άντε, να το δούμε. Ναι. Και προχθές κοντάρισε σε φάση. Άμα βγει ένας μέτριος παίκτης από εκεί πέρα, πρέπει να τον κάνει φάουλ να το σκοτώσει. Του καθαρίσει. Λοιπόν, τι, ναι, ξέρεις γιατί, ναι, το τι να τον κάνω εγώ τέτοιο χάβρε, φίλε. Τι να τον κάνω αυτό το χάβρε. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει. Δεν έχει δυνάμεις. Ποιος ποδοσφαιριστής κάνει συνήθως φάουλ τέτοιου είδους. Αυτός που δεν έχει δυνάμεις, αυτός που δεν έχει ταχύτητα. Πόσο Σεπτέμβριο έχουμε. 27. Α, έχω και ερώτημα, ξέχασα αυτό που έξω. 28 Σεπτέμβριο δεν έχει δυνάμεις. Ας πεθάνει. Δεν είναι έτοιμος όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Θα έχει ένα μήνα, λέμε. Ένας άνθρωπος 32 χρονών που δεν έχει κάνει φυσική κατάσταση. Προετοιμασία. Αφού 4 μήνες ήταν στις πισίνες, στην Τουρκία, ναι, διακοπές, Σικελία, διακοπές. Άμα φουλάρει αυτός, ναι, θα πάθει θλάση. Θα πάθει θλάση. Θα, ναι, πάει Νένα να του τρίβει τα πόδια. Ο Νένας. Ο Γιάγιας ο Τουρές. Ο Γιάγιας ο Τουρές είναι ο ξάδερφος του Καμένου. Εντάξει. Του Συγκαμένου ή του Καμένου σχέτου. Του Καμένου. Του Καμένου, ναι. Είναι σε κάτι γυναίκες που έχουν κάνει το τρίτο παιδί. Έχουν πλακώσει κάτι κορτιζόνες. Ναι, έχουν πριστεί, έχουν γίνει. Έχουν πριστεί, έχουν τα μάγουλά τους, κατέβει μέχρι τον Αφαλό. Λοιπόν, και περπατάνε. Μανολάκι! Φωνάζει. Σηκώνει χοντρή, τρίβονται τα μπούτια στην παραλία. Λες, πω πω, είμαι αγκασμένος να έρθω σε αυτή την παραλία να δω αυτές τις αηδίες. Μανολάκι. Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Αυτό το πράγμα είναι ο Τουρέ. Αυτό το πράγμα δεν φτιάχνει, φίλε. Εγώ όμως τώρα σου έκανα τον κύκλο για έναν λόγο. Αυτό το πράγμα, ναι, πρέπει να πάει στο Survivor δύο μήνες, να τρώει χόρτα και μερμήγκια. Και να στεγνώσει. Και να στεγνώσει. Εγώ σου δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Εγώ σου έκανα όμως τον κύκλο. Δεν φτιάχνει ο Τουρέ. Δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνει. Ναι, δεν φτιάχνει. Ναι. Ναι, αλλά εγώ θα σου έκανα αυτόν τον κύκλο για έναν λόγο. Εδώ εμείς τον ξεφωνίζουμε τον Verblumblum. Τον ξεφωνίζουμε. Ξεφωνίζουμε και τον Τουρέ. Ναι. Κάτω όμως αποθεώνουν γιατί έκανε ένα σου στο 32 και έκανε μια πασο 20. Αλλά δεν τρώμε πολύ σαν όσο αυτή την πόλη. Εγώ γεννήθηκα τώρα για να ακούω τον κάτω και τον πάνω. Όχι. Πάνω ή ο κάτω. Απλά εμάς δεν μας ακούνε κάτω. Γι' αυτό εντάξει, ακούνε λίγοι. Ανθυποβαλκάνιος είναι και ο κάτω, Ανθυποβαλκάνιος είναι και ο πάνω. Ωραίος αυτός, κάφρος, που χάθηκε. Κάφρος είναι ο πάνω, κάφρος είναι και ο κάτω. Ο παδός είναι ο πάνω, ο παδός είναι και ο κάτω. Δεν έχει διαφορά. Ναι. Για μένα δεν έχει πάνω και κάτω. Πού θα το δεις το ντέρμπι αυτής της Κυριακής, γιατί θα πάμε τώρα εκεί. Πού θα το δεις. Ποιο ντέρμπι.
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στη Μαρμίτα. Ωραία. Και να το δει και η Μαρμίτα πρέπει να έχει οπωσδήποτε Wind Vision. Λοιπόν, να μην χάσετε αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Nova Sports 1 High Definition από τη Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μαζέψτε λοιπόν όλη την παρέα στο σπίτι και απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Και μην αγχώνεστε για τη γυναίκα, την κοπέλα σας. Με τη Wind Vision απολαμβάνει ταυτόχρονα σε ένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Τρομερή ναι. Ανακάλυψη Wind Vision. Ναι. Καταπληκτική. Για το βγέλιο του ρε, θα πω ότι τους εγκατέλειψε τώρα και τον βρίζανε στο φως. Και τουλάχιστον θα μπορούσαν να τον πούνε, ήρθε το παιδί μας πίσω, αλλά παίξει μπάλα. Αυτός και γύρισε πίσω και φαίνεται ότι τους κορόιδεψε. Ρωτάω εγώ τους Ολυμπιακούς. Εάν το γιάγια του ρε δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα ποια ομάδα τον έπαιρνε? Καμία. Ο Αποέλ θα τον έπαιρνε? Καμία. Η Ομόνια και η Κύπρο θα τον έπαιρνε? Θα έμενε χωρίς ομάδα μέχρι το Δεκέμβρη και μετά, άμα έκανε προετοιμασία λίγο, μπορεί να τον έπαιρνε καμιά ομάδα. Πώς νιώθουνε στον Ολυμπιακό? Λιθουανία, ότι Λετωνία, κάπου. Του κοροϊδεύουν με τον γιάγια του ρε. Και όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι. Και άλλες μεταγραφές είναι περιουσία. Εγώ θα πω και για τις ομάδες μας. Δηλαδή ναι. Παίρνουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι. Ο Άρης ποιο παίκτη πήρε που είναι μάπα? Ο Άρης ποιο παίκτη πήρε που είναι μάπα? Άσε τις ομάδες μας. Ναι, ο Άρης δεν είναι σε θέση να παίρνει παίκτες που είναι μάπα που από τη στιγμή που μετράει και τα 50 και τα 80 και τα 100 χιλιάδες. Γιατί δεν έχει την άπλα των χρημάτων. Κάποιες άλλες. Πώς δεν έχει? Αφού πούλησε τις παλέτες στον Μαρινάκη, με είπε αυτός ο δημόσιος. Τις πούλησε για να έχει τα λεφτά μπαστάτζα. Για να έχει αυτό το μπάστα. Ναι. Άρης Ολυμπιακός διπλό, λέω εγώ. Άρης Ολυμπιακός διπλό, λέει από τώρα. Ναι, από τώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα γίνει. Εάν χάσετε ρε κουλιανέ με ξένο διαιτητή. Ο οποίος είναι ένας Ελβετός πιτσιρίκος, 30 χρονών και καρτάκιας. Πεναλτάκιας και καρτάκιας. Ναι. Μάλιστα. Και καρτάκιας. Άρα τι να πω εγώ τώρα, ότι ο Μάτος θα έχει κάρτα σίγουρα. Ε, λογικά θα έχει, αν και φέτος παίζει έξω. Δηλαδή άμα κάνει καμιά αγωνιά ο Μάτος, δηλαδή είναι έξω. Δηλαδή. Ναι. Και μετά δεν μπορείτε να πείτε. Αρχίζετε να κλαίτε. Παίζει έξυπνα φέτος ο Μάτος. Δεν είναι ο Μάτος ο περσινός που πήγε. Πάλι αγωνιές δίνει. Δεν πήρε κάρτα όμως ακόμα. Δεν πήρε γιατί είναι Έλληνες διαιτητές. Ναι. Ο Μάτος πρέπει όταν θα φύγει από την Ελλάδα να πάει να δώσει στην ΕΠΟ ένα αγαλματίδιο με τους διαιτητές. Μπορεί να δικηθεί ο ΠΑΟΚ σε μάτς, μπορεί να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ σε μάτς, μπορεί να μην τον παίξουν καλά τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τον παίξουν κανονικά τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος είναι ευνοημένος. Ο πιο ευνοημένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Μάτος. Τα μισά παιχνίδια πρέπει να είναι με κόκκινη κάρτα έξω. Ε, όχι κόκκινη, ρε Σικωστή, όχι κόκκινη. Γιατί μισά παιχνίδια? Σε κάποια παιχνίδια. Καταρχήν έχει δώσει αγωνίες και δεν έχει φάει ούτε κάρτα. Ναι, έχει φάει μια προστασία, έχει μια προστασία στο κομμάτι το πειθαρχικό. Ασύλληπτη ο Μάτος. Γι' αυτό και ο Μάτος, όταν τελειώσει την καριέρα του, θα μείνει στην Ελλάδα. Σου λέω. Θα μείνει εδώ να μας ευχαριστήσει για αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί πού να πάει στη Βραζιλία? Να κλέβει τι φαβέλε, τι να κάνει. Λεφτά έχει, ρε φίλε, τώρα. Να πάει τι να κάνει στη Βραζιλία. Θα κάτσει εδώ, σαν τον Παύλο Γκαρσία, έτσι τον βλέπω. Και να τον στελεχώνει ο Γιώργος Σαββίδης και να μένει στην ομάδα. Έτσι τον βλέπω. Να τον πάρει ο Σαββίδης. Έχει εμπειρία. Στο Μακεδονία Παλάς θα σερβίρει καβέδες. Γιατί προπονητής για να γίνει ο Μάτος λίγο δύσκολο το βλέπω. Γιατί ρε φίλε, γιατί δεν τον κόβεις για έξυπνο παίκτη? Εγώ τον κόβω για πολύ έξυπνο. Έξυπνος παίκτης για την πάρτι του είναι. Ναι, ναι. Παίκτης που διαχειρίζεται τον εαυτό του άψογα, ξέρει πώς θα κάνει τα μάτια. Θα παίξω όλα τα μάτια, αλλά δεν θα φουλάρω κιόλας. Ναι, ή θα φουλάρω δεκάλεπτα, οπότε εγώ κρίνω. Αυτός ο παίκτης του ΠΑΟΚ την Τετάρτη, ο οποίος έκανε μάρκετινγκ τον εαυτό του, ήταν ο Μπίζεσβαρ. Και ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά κάνει μάρκετ τον εαυτό του συνέχεια. Εγώ γι' αυτό χάλια μελούμε τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι βλάξ. Κοιτάζει πώς θα κάνει την τρίπλα από τα πόδια, πώς θα πετάξει την μπάλα να δείξει ταχύτητα. Βλάξ. Ναι, θέλω και ουσία είναι εγώ από το παιχνίδι. Ποδοσφαιρικά βλάκα. Ναι. Εγώ σου λέω για τον Μπίζεσβαρ, ο οποίος ήξερε ότι θα ξεκινήσει το Καραϊσκάκι. Το ξέρει, ναι, θα πει. Σύνδεση είναι Λιμιός Πέλκας. Ναι, να θα πάμε στη σύνδεση. Μπίζεσβαρ και ο Ψηλός. Φρίγιοβιτς. Και από πίσω κανένα με τον Μαρίσιο. Και η τετράδα που δεν αλλάζει. Άρα η εντεκάδα είναι γνωστή. Γνωστή. Άρα ο Μπίζεσβαρ σου λέει τι με βάζει, ρε φίλε μου. Κάτσε κανένα κλωτσίδι εδώ, σώζα να χάσω, ξέρω εγώ τον ντέρμπι. Και πήγαινε σαν την Κότα. Καλά έκανε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Εσύ δεν το έκανε. Έχει το μάτς τον ντέρμπι τη χρονιά και θα ρισκάρουμε τον εαυτό. Φυσικά με ισοπαλία δεν βολεύομαι, γιατί ηθικά δεν βολεύομαι. Ηθικά και μόνο. Το ξεχάσαμε. Ηθικά, γεια σας. Τελείωσε. Ηθικά δεν βολεύω, δεν το ξεχάσατε. Το ξεχάσαμε κιόλα. Τελείωσε. Γιατί πάλι. Άμα πήγαινε κανένα. Ο Άρης έκανε πίσω. Αν ήταν διπλό, θα ήταν μέσα απόσταση και τα λοιπά. Μπορούσε να γίνει ένα-δύο και θα λέγαμε εσύ Μπίζεσβαρ περπάταγε στον τέρμπι. Ο παδό τη θύρα 4. Ναι, αλλά το ξέρει ότι κανένα παίκτη του Πάου πλήν του Πέλκα δεν έχει ξαναπέξει Πάου κάτω. Δεν ξέρει τι έγινε. Γι' αυτό και πήγα στο τέλο να πάρω χειροκρότημα και έβγαλε. Να πάει ο Τεβεχέλη εκεί πέρα με τον Σάπ. Να πει! Να του κάνει μάθημα. Να του κάνει μάθημα. Βέβαια πρέπει να του κάνει μάθημα. Να φωνάξουν τον Λεοντιάλ, τον Τουρκ. Έλα εδώ, δεν πάμε εκεί όταν δεν κερδίζουμε τον Άρη. Δεν πάμε εκεί για χειροκρότημα. Θα φά γιούχα. Δεν τη φάγανε τη γιούχα. Δεν φάγανε. Φάγανε 4-5 πήγανε κάτι Ζαμπά είδα που πήγε εκεί κάτι. Πήγανε κάτι. Ρο Ζαμπά είναι βλάξ. Βλάξ! Τι ήθελα και στο πατώρ με τον Ζαμπά, θα το. Ο Ζαμπά, 4 τόνους ταλέντο, 5 τόνους βλακεία. Πρέπει η βλακεία να είναι λιγότερη τόνους από το ταλέντο για να δείξει πράγματα. Ναι. Αυτό είναι θέμα ΠΑΟΚ, Γιώργου, Παύλου, Σίμου,
ξέρω εγώ, Λουτσέσκου, είναι θέμα ΠΑΟΚ. Θέμα Ουάρντα είναι θέμα ΠΑΟΚ. Ουάρντα, πάμε λίγο στον Ουάρντα. Μια που ξεκινήσαμε τα του ΠΑΟΚ, με τα μέλια, φωτογραφιούλα στα social media, we continue, συνεχίζουμε. Τρίχες. Δεν ξέρω αν θα τον έχει πάντως στην αποστολή με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η τιμωρία του ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί με τα μέλια και τον πήραν πίσω κτλ. Και από τις δύο τον αγάπησαν. Και από τις δύο, όχι φυσικά. Φυσικά και δεν τον αγάπησαν. Αλλά του δούσαν και τον έχουν ανάγκη, ρε. Τελευταίο χαρτί του είπανε, φίλε. Όχι, φίλε Ουάρντα, εάν το ξανακάνει, μπαίνει στο. Φίλε Ουάρντα, μπαίνει στην εξτρέμ. Φίλε Ουάρντα, άκου Ραπτόπουλο. Τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ δεν σκοράρουν εύκολα. Ενώ ο Ουάρντα έχει βάλει 100 γκολ. Ένα γκολ έβαλε. Βάλει του 390, αλλά δεν θα σε κάνει ο Ουάρντα. Γιατί δεν έπαιξε ο Ουάρντα, εγώ διαφωνώ. Έπαιξε παιχνίδι. Πόσα μάτσε έπαιξε ο Ουάρντα. Έπαιξε, απλά δεν έπαιξε 90 λεπτά. Να μάθω πόσα λεπτά έπαιξε ο Ουάρντα. Με την Μπενφίκα έπαιξε. Ναι, το κάτσε. Πάμε παρακάτω, όλο που έπαιξε. Με την Τρίπολη έπαιξε. Πόσα λεπτά έπαιξε. Έπαιξε αλλαγή. Αλλαγή έπαιξε. Από την αρχή να παίξει. Ναι, στο ημίχρονο πέρα μπήκε με την Τρίπολη. Έπαιξε. Μπαίνει ω αλλαγή ή ενίοτε ξεκινάει. Ρεβάλ τον Ουάρντα βασικό εκεί μου έβαζε τον Καντουρί να πούμε το καδρόνι. Ναι, αν μου το συγκρίνει με τον Καντουρί, ναι, αλλά. Το καδρόνι, εγώ, τώρα μου το κάνατε εξτρέμ, το καδρόνι. Εγώ στο συγκρίνω με το δίδυμο το οποίο είναι λιμιό Μπίσεσβα. Τον πήρατε για δεκάρι. Έχουν παγιωθεί. Τον πήρατε για δεκάρι και ξαφνικά βγήκε ο Πέλκα. Από κατά λάθο βγήκε ο Πέλκα. Τον Καντουρί είχατε εκεί να βάλετε. Έτσι είναι. Βγήκε, έτσι είναι, έχει βγήκε Μπριζόλα καμένη στα κάρβουνα να πούμε ο Καντουρί και. Ο κάνατε κατά λάθο. Να πάνε να ανάψει μια λαμπάδα στο Χασερίδη και στο Βέρμπλουμ. Ποιο, ο Καντουρί. Ναι. Καντουρί. Γιατί. Και αυτό είναι ακροπληρωμένο ναι. Και δεν ακούγεται το όνομά του καθόλου. Ελέω Χατσερίδη και Βέρμπλουμ που δεν παίζουν καθόλου. Ναι. Και ξεχνά τον Καντουρί. Ναι. Ο οποίο παίρνει ένα 200 για αυτό, έτσι. Και δεν κάνει τίποτα. Και έχει έξω τον Άλτε και να παίξει ο Καντουρί. Όχι, μπίσε βαλιμιό θα έχω. Μπίσε βαλιμιό και τον Μπέλκα. Μπίσε βαλιμιό σε αυτό το μάτς φιλέ. Ο Λιμιό είναι 10 φορέ καλύτερο τακτικά από τον Άλτε. Εγώ παίζω εκτό έδρα με τον Ολυμπιακό ρεκοστή. Ναι. Εκτός έδρας, δεν χρειάζομαι. 5 εκατομμύρια κάνει ο Ζάμπα. Πάντως στο Καραϊσκάκι μέσα, αντεπίθεση να παίξεις. Μέσα. Θα τον βάλω, αλλά ο Ζάμπα είναι παίκτης, ο οποίος άμα βρει κλειστό χώρο, κάνει κάκα του. Ναι, μέσα αλλά άμα βρει χώρο ανοιχτό. Πού να βρει χώρο ανοιχτό, σε ποια μάτια. Στο Καραϊσκάκι. Με καμιά Άρσεναλ εκτός έδρας. Στο Καραϊσκάκι, θα βρει. Στο Καραϊσκάκι θα λέω εγώ τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει μαζεμένα. Δεν θα παίξει μαζεμένα. Άμα δεν παίξει, θα φάει καλά. Θα βάλει τον Ζάμπα. Γιατί αν βάλει τον Μπίζεσβαρ. Αργό. Με Μπίσεσβα θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει το λιμιό γρήγορο. Ναι. Ο ένας δεν μαρκάρει, ο άλλος μαρκάρει. Δηλαδή έχεις ένα γρήγορο που δεν βάζει γκολ. Έναν αργό που βάζει γκολ. Ένα γρήγορο που μαρκάρει. Έναν αργό που δεν μαρκάρει. Ναι. Άρα δηλαδή κάνεις. Αν και εγώ για τον Μπίσεσβα διαφωνώ ότι είναι αργός. Μια χαρά του πέναν τον Μπακάκι, τον άφησε σημαδούρα. Προχτές τον Άρη πάλι τον άφησε σημαδούρα. Στα 30 μέτρα είναι. Ναι, να πάρει μπάλα από το κέντρο λες. Στο ένας μένα θα τον περάσει. Εντάξει, ένα με σένα θα το δω, σημαδούρα θα το δω. Στα 25 μέτρα, στα 20 μέτρα που θέλει ο ΠΑΟΚ χώρο, δεν θα τον περάσει. Όχι, αλλά εγώ τον θέλω στα 10 μέτρα εκεί να πάρει την μπάλα στη θέση του. Στα 10 μέτρα το θες στην Τούμπα. Ναι, στα 10 μέτρα το θες. Το Μπίζεσβαρ, σε αυτό το ματ, τον θέλει δεκάρι. Να την πάρει την μπάλα. Και πού να πετάξω τον Μπέλκα εκτό δεκάρι. Επειδή δεν μπορεί να παίξει τον Μπέλκα έξω. Ναι. Επειδή δεν παίζει το 5-3-2, να βάλει Μπίζεσβαρ Μπέλκα. Δεν τα ξέρει αυτά ο κύριος, τον κάνατε Μουρίνιο. Ο Λουτσέσκου, δεν τώρα τα θα ξέρει. Πάμε και στο Λουτσέσκου. Δεν τα ξέρει τα έργα αυτά ο Λουτσέσκου. Δεν τα ξέρει ο Λουτσέσκου. Δεν έχει σκάβ να παίξει ρόμβο να βάλει δεκάρι τον Μπίσεσβαρ στο ρόμβο. Έχω. Και δεύτερο φορ τον Μπέλκα. Ποιον έχει, ρε φίλε. Έχω. Αυτόν που δεν παίζει μπάλα και τον περιμένω. Ποιον παίζει μπάλα. Το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ. Ναι, αυτόν έχω. Αλλά δεν είναι έτοιμο για να τον βάλω. Ρε σήμερα πεθάνουμε αύριο, μα πάρουμε την κάσα στη θέρμη. Σήμερα έχει. Όχι. Δεν έχει. Άρα εσύ λόγω τη κακότητα των χαφ που έχει. Με τόσα εκατομμύρια έχεις κακότητα στα χαφ. Μπαμπά, φροντιστήριο 150 ευρώ την ώρα. Μόνο. Ναι. Τον πάρω λίγα. Μόνο σήμερα παραπάνω λίγα. Λίγα. Σήμερα, ναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα, γιατί ο άλλος δεν παίζει το 5-3-2. Δεν έχεις χαφ να παίξεις ρόμβο. Και δεν μπορεί να παίξει ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας. Εντάξει. Και κάτι άλλο σε αυτό το σύστημα. Ρίχτω. Ο Πέλκας με την ταχύτητα που έχει, θα απαράβατος κανόνας έπρεπε να παίζει και στα πλάγια. Έχει ένα μεγάλο μπελά που ο Πέλκας δεν μπορεί να παίξει στα πλάγια. Ναι. Εάν ο Πέλκας είχε την ικανότητα να παίξει στα πλάγια, θα μπορούσες να κάνεις μεγάλους συνδυασμούς στην επίθεση του ΠΑΟΚ και πολλά τρίκ. Ναι. Δυστυχώς όμως και ο Εκαντουρί και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας είναι μόνο για παίκτες στο κέντρο. Αυτά μάθημα στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, η έκρα αυτό που τζάμπα, ναι. Τζάμπα. Λοιπόν. Θέλετε καφέ, θέλετε πίτα, θέλετε μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Και με την μπουγατσούλα σας θα πάρετε και μία πίτα δώρο. Αν θέλετε καφεδάκι, δώρο το νερό και από τον πέμπτο καφέ και μετά δώρο και ο καφές. Σε τρία σημεία της πόλης, παλιού σταθμού 36,
Πόντου 56 και οδός Λαγκαδάς, στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφυρα, Σταυρούπολη. Το Βέρμπλουμ, ναι. Εάν δεν ήταν τάγαρος, γιατί η κορμή έχει καλό. Έχει κορμή. Αν δεν ήταν τάγαρος, θα μπορούσε να φάει τον Γκάνιας, να τον βάλει εκεί μπροστά. Να είναι και στα τρίτο στόπερ στι έντρε, γιατί είναι και καλά ψηλό να πηδήξει. Θα γίνει αυτό που λε, Κωνσταντίνε, ναι, μου. Και να απαλλαγεί από το. Αυτό να απαλλαγεί. Ναι. Θα γίνει, απλά θα γίνει, ναι, σε ένα 1,5 μήνα. Για από μένα, έτσι όπω τον, ναι, είδα αυτόν τον τύπο. Πόσο χρόνο του δίνει. Γιατί αυτό θα παίξει μπάλα. Του δίνω ένα μήνα να, ναι, φάει τον Γκάνια. Θα τον φάει σε ένα μήνα. Γιατί για πιο μπροστά το παλικάρι. Μα, δεν το έχει. Μα για εκεί τον πήρα. Και σε ένα μήνα θα τον φάει τον Γκάνια. Εάν σε ένα μήνα. Το να παίρνει τον Βέρμπλουμ, μη σα κάνει 4-5 πέναλτι και χάσει το πρωτάθλημα όμω. Ο Βέρμπλουμ. Ναι. Γιατί ταγάρι ο Βέρμπλουμ. Ναι. Ο παιχταρά δεν μαρκάρει έτσι. Αυτός ο ταγαρά. Από μάνα είναι έτσι. Αυτός, άμα είναι, είναι ζαβό από μάνα, να μην τον παίρνατε, ρε Κουλιάνε. Άμα είναι ζαβό από μάνα. Ένα καλοκαίρι τον περιμέναμε, ρε φίλα, μην τον πάρουμε. Και τι είναι ένα καλοκαίρι να περιμένετε, τι είναι Ούρσου Λάτρε. Στα καλά τη. Σιγά τον αγριόφλωρο. Πες τα Αριανά να μην πουρδαλίζουν πολύ, γιατί θα πάνε στα σπάτα να παίξουν και ο προπονητής τους θα κάνει rotation. Ο Σούλης. Και θα φάνε κανένα δύο κολλάκια και μετά θα κλαίνε. Ο Σούλης. Ναι. Ο Σούλης είναι εκεί. Ναι, ο Σούλης είναι εκεί. Και ο φίλος σου ο Αναστόπουλος πάει προς Απόλλων Σμύρνης. Είναι μια είδηση πολύ. Μεγάλη βλακία έκανε. Θα πέσει η κατηγορία Απόλλων Σμύρνης με τον Αναστόπουλο. Ακριβώς. Θα σημαδευτεί. Λοιπόν, ναι, έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου για δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα θέματα για την Super League, για τον Λουτσέσκου. Τα εξώδικα, οι ιστορίες εδώ. Θανάση Καζαμπάκα, με κόβεις. Κόψε με γιατί έρχεται η Σμαράγδα. Παράθυρο στα σπορ, γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Με το δεξί μπήκε ο Απόλλων Πόντου στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας με 1-0 του Ηροδότου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σκόρερ τον κοκκινόμαυρον ο Τάσος Δημητριάδης στο 57. Πειθαρχική δίωξη εις βάρος του Ρασβάν Λουτσέσκου άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου για τον παραλληλισμό του ελληνικού πρωταθλήματος στα ρουμανικά μέσα με τη Γερμανία του Χίτλερ. Ημέρα βραβεύσεων στην Τούμπα. Κρέσπο, Κάνιας και Πασχαλάκης θα παραλάβουν τα βραβεία τους για τις καλοκαιρινές τους επιδόσεις στις 4 στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας και θα μιλήσουν στους εκπροσώπους των μέσων. Βάρη πρόστιμο 73.500 ευρώ θα πληρώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά του φιλάθλου της στον ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Στα μαλακά οι υπόλοιπες ΠΑΕ. 5.000 ευρώ στον Ατρόμητο για τον αγώνα με την ΑΕΛ, 2.450 ευρώ στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και 12.000 ευρώ στον Πανιόνιο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Σε έκτακτη γενική συνέλευση κάλεσε τα μέλη του το Ιδρυτικό Σωματείο του Ηρακλή για την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου. Φιλική νίκη για τον Μπασκετικό ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με 92-90. Ο Άρης υποδέχεται την Ίσνη για τον επαναληπτικό απόψε στις 7.30 με τον Μάικλ Κάιζερ σε δηλώσει του να ζητάει τη στήριξη του κόσμου. Η Γερμανία ανέλαβε τη φιλοξενία του Euro 2024 όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Ωραίο ήταν το πρωτάθλημα, αλλά και ο Σεπτέμβρης έχει να δώσει πρωτάθλημα, έχει να δώσει και Champions League και φυσικά πολλές κληρώσεις μετρητών και αυτοκινήτων στο Regency Casino. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα δηλαδή, υπάρχει κλήρωση για ένα Opel Corsa. Αύριο 29 κληρώνει ένα Opel Crossland. Και πώς θα τα κερδίσετε τώρα όλα αυτά, έτσι? Είναι απλά τα πράγματα. Παίρνεις λαχμού συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Έχει πολύ πράγμα γενικότερα από κληρώσεις στο καζίνο, κάθε μέρα μετρητά. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από 500 ευρώ σε δύο κληρώσεις. Παρασκευή, Σάββατο και 5.000 μετρητά. Και την Κυριακή ως και 4.000 σε συνολικά 8 κληρώσεις. Είναι πολλά τα λεφτά. Καλή μας τύχη, μάγκες. Λίγα λόγια λέμε Ουάρντα, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός, που του στέλνω μια καλημέρα έξτρα. Το φιλαράκι μας, το Ηρακλάκι μας. Έχει απόλυτο δίκιο ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός. Εσύ λοιπόν, είσαι Ουαρντόσκυλο, εσύ. Ουαρντόσκυλο, ναι. Φουλ. Και εγώ είμαι Ουαρντόσκυλο, αλλά στο χορτάρι μόνο. Μου είπες κάτι, δεν το λέω. Όχι, κράτα το, λέω, κράτα το για δεν σένα. Δεν το λέω, ναι, αλλά μη με υπέρ του και σε αυτό. Και σε αυτό, να κάνει μανούρες. Να κάνει μανούρα άμα του χώνεται. Εσύ, ο άντρας τι είναι. Ναι. Είμαι εγώ ο Ουάρντα, ο παίκτης, ξέρω εγώ, ο Ραπτόπουλος, ο Γουλιανός. Πάω σε ένα μπαρ και έρχεται ένας οπαδός μιας άλλης ομάδας και με πουλάει παραμύθι. Τον πλακώνω. Το αλλάζω τα πετρέλαια. Είσαι ρε φίλε δημόσιο πρόσωπο. Βρε, δεν πάναμε ό,τι θέλει τώρα. Ναι, αλλά τι ώρα είσαι εκεί σε αυτό το πράγμα. 5 ώρα τα χαράματα. Δεν κάνει εκεί. Απαγορεύεται λοιπόν, από τον κανονισμό. Όταν, δεν κάνει να είσαι 5 ώρα τα χαράματα. Όταν ένας ηθοποιός από την Νεάπολη, πώς το λένε. Ναι. Πώς το λένε, ρε, ένας. Ιατρόπουλος. Ο Ιατρόπουλος, ναι, οκ. Okay. Έβγαλε πιστόλι στο Νέτο στα μπουζούκια. Ναι. Ο Νέτο μάσησε. Ναι. Ο Νέτο. Ο Νέτο σκέτο. Ο Νέτο μάσησε.
Καλά, όλοι θα μασίσουμε. Άμα μας βγάλουν ένα πιστόλι ξαφνικά μπροστά μας. Ο Νέτο μασίσει. Ο Λεωδιάδης, ναι. Όταν ο συγχωρημένος ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο. Σε ένα κολάδικο εδώ πέρα που μπουζοξίδικο, τι στο διάλογο ήταν εδώ στην, στο παλιό 424. Ναι. Λοιπόν, το πλατινούμε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν ξέρω. Του λε, επάλαξα με ο Μπρούνο, ήταν 200 κιλά. Ναι. Ναι, αλλά ο Λεωδιάδης. Δεν μάσε. Ξέρε να δέρνει. Ναι. Τον μπλάκωσε τον Μπρούνο. Έφαγε μάπα. Τις έφαγε ο Μπρούνο. Τι ακούμε, παιδιά, ναι. Μισό λεπτό. Πέντε ώρα πρωί, τι είπατε, γιατί να πούμε ρε Λεωδιάδη και τα λοιπά. Εγώ έτσι το θέλω τον τύπο. Ναι. Ναι. Το θες έτσι. Ναι, αλλά πέντε ώρα δεν κάνει ρε φίλε. Βρε και έξι και τέσσερις τα χαλάματα και τρεις ώρα το πρωί και δεν δουλειά το μεσημέρι. Δεν πληρώνεται για αυτό. Βρέασε με τώρα τώρα. Δεν πληρώνεται. Άχρωμοι άντρες. Την επόμενη μέρα γιατί δεν πήγε στην προπόνηση. Ποιο? Ο Βάρντα. Γιατί δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε, γιατί ήταν μέχρι τις 6 ώρα έξω, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Είπαμε, εσύ ναι. Είσαι κάθε μέρα εδώ. Ναι. Είσαι κάθε μέρα εδώ. Ναι. Είσαι ο Άρντα, εγώ σε λέω. Είσαι ωραίο. Το κακό σε με εσά. Το κακό. Ανάγκη, αλλά είσαι εδώ. Το κακό ναι. Με εσά ναι. Είναι ότι τον Άρντα τον έχετε ανάγκη. Γιατί τον έχετε ανάγκη όμως. Δεν μπορεί να πει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πετάω τον Άρντα ένα μήνα για συνετισμό. Καλά, και χωρίς ο Άρντα κέρδισα την ΑΕΚ, Κωνσταντίνε μου, στο ντέρμπι. Τι έκανες? Χωρίς ο Άρντα την κέρδισα την ΑΕΚ. Μια χαρά, χωρίς ο Άρντα. Βέβαια, μια χαρά την κέρδισα. Ωραία. Και άλλα μας κέρδισα χωρίς ο Άρντα. Στην Ευρώπη. Από τα εξτρέμ σου πήρες τίποτα? Τι να πάρω, αφού έχω τον κίλερ μπροστά, έχω τον δολοφόνο. Τον κίλερ, γιατί ο άλλος δεν ξέρει να κάνει άμυνα. Ο Ζουνίδης έπαιζε center back, έπαιξε και με τρία στόπερ στην εθνική. Ο Ζουνίδης ήταν τρίτο στόπερ και δεν ξέρει να κάνει άμυνα. Οι παοξίδες ναι. Ξεφωνίζουν. Ποιον? Τον Φερέρα, αυτόν τον Ρωσέ, τον Πορτογάλο που έχουμε βάλει για αρχιδιετή, γιατί έφερε στον τέρμπι ένα διαιτητή 29-30 χρονών. Οι παοξίδες ναι. Έχουν μάθει να κλαίνε και να τους έχουν μάθει να κλαίνε. Ναι. Είτε φέρουν, θα φέρουν 40 χρονών, θα ήταν λέγανε είναι γέρος. 30 χρονών είναι νέος. Τι θέλουν οι παοξίδες? Ελβετός είναι αυτός. Καρτάκιας, πεναλτάκιας. Τι θέλουν ναι. Οι παοξίδες? Να παίρνουμε τον Καγκάτσι, να σφυρίξει το Καραϊσκάκι. Τι θέλουν? Πάντως σήμερα οι Ολυμπιακοί πρέπει να έχουν φτιαχτεί με τα πρωτοσέλιδα κάτω. Οι Ολυμπιακοί, φίλε. Σούπερ Τουρέ, σαν να μην έφυγε μια μέρα, άρχοντας ο Τουρέ. Εδώ λένε. Α, οι παοξίδες είναι κατωτέρου πνευματικού επίπεδου και τους δουλεύουν και τα λοιπά. Ναι. Και ανταποδίδω εγώ στους Αθηναίους τώρα σήμερα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί είναι έξυπνοι που τους περνάτε τον Τουρέ για παιχταρά. Ωραία, άμα είναι παιχταράς το βάλουμε τον ΠΑΟ. Προκαλώ. Αν είναι παιχταράς και είναι άρχοντας και είναι σούπερ, προκαλώ τώρα να βάλουν τον Τουρέ 95 λεπτά να παίξει. Από το πρώτο καθυστερήσει. Να δούμε τον Βέρμπλουμ και τον Τουρέ δηλαδή. Ναι. Και να κλείσουμε την τηλεόραση. Κλείσουμε την τηλεόραση ναι. Γιατί να το δούμε αυτό όχι, το πράγμα. Εγώ προκαλώ όλου του συναδέλφου μου που τον βγάλαν σήμερα κάτω άρχοντα και. Να τον βάλει ο Πέδρο Μάρτης 90 λεπτά. Να πάρουν ναι. Τα πτυχία του για ένα μήνα ναι. Να τα σκίσουν ναι. Σε αυτού που γράφουν για τον Τουρέ κάτω οι δημοσιογράφοι. Και άμα αρρωστήσουνε, ποτέ να μην πάθουν κάτι κανένας τέτοιο. Να μην πάθει. Να τους πάνε με το ΙΚΑ. Ναι. Να μην τους πάνε με το. Πώς το λένε, να μην τους πάνε με τη συνένωση συντακτών που πάνε εκεί πέρα. Ναι. Στα δωμάτια που θέλει να μπαίνει και ο κόκκινος. Το κόκκινος. Αλλά δεν τον βάλανε. Μη, το πληγωράκι. Ναι, δεν τον βάλανε. Δεν τον βάλανε όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Βλέπεις εδώ σαν να μην έφυγε μια μέρα άρχοντας. Λοιπόν, θέλω, απαιτώ. Πουλάνε. Άρχοντα να δω με Τουρέ με ΠΑΟΚ θέλω. Αυτό θα περπατάει. Όταν πουλάει ο Ολυμπιακός Τουρέ άρχοντα 36 χρονών υπέρβαρο. Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Μεγάλο. Ναι, έχει πρόβλημα. Ναι. Όταν κάνει τον γκολ ο Μάνος το 67. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ, βέβαια. Και αρχίζει στο ζάμπινγκ που ήμουν εκεί με τον Μπίλια. Ο Μπίλιας. Ο Μπίλιας ήταν εκεί ένας αστυνομικός. Πήρε το ζάμπινγκ. Ναι, τον πήρε. Ναι. Ο οποίος αστυνομικός είναι Ολυμπιακός. Ναι. Και μου λέει ρε φίλε, ξέρεις κάτι τώρα λέει. Θα αρχίσουμε να συγκρίνουμε λέει τον. Τουρέ με τον Βέρμπλουμ. Όχι. Το center for μας λέει, τον κανονικό. Το Χασάν, το Χασάν είναι καλύτερο με τον Μάνο. Ναι, ναι. Και θα λέει αύριο Αλέφατος, έχει ταχύτητα ο Μάνος. Ναι. Έχει τρίπλα ο Μάνος. Μπουκαδόρος ο Μάνος. Ο Χασάν αργός. Ναι. Ο Γκιγκέρμα, πώς το λένε, στα χαφ που έχουν αυτό. Ο Φόρο ο άλλος που έχουν, πώς το λένε. Ο Γκερέρο είναι ο άλλος. Ο Γκερέρο, όχι περιφερειακά παίζει, ο Μάνος ταχώνει. Όχι, λοιπόν, εγώ απλά θέλω να τονίσω ότι τρώνε σαν όλοι. Κάνε κανένα γκάλωπ στους Ολυμπιακούς τώρα, τους κάνεις μαγκιά μεγάλη. Ναι. Μάνο, πώς θέλει τον άλλο το φόρο. Γκερέρο. Γκερέρο ή πώς θέλει τον άλλο. Χασάν. Και άμα δεν πάρει ο Μάνος το 25% ναι. Εμένα να με φτύσεις. Είναι αυτή η center for για τον Ολυμπιακό τώρα χωρίς πλάκα. Γκερέρο, Μάνος και Χασάν. Ναι, είναι για τον Ολυμπιακό που δεν έχει πάρει τα λεφτά από το Champions League. Ναι. Και ο Χοντρός κάνει να πούμε. Α, είμαστε σε περίοδο Ισπανών Αγελάδων. Και η πλάκα είναι. Και αποθεώνουμε τον Τουρέ, ο οποίος περπατούσε 50 λεπτά. Και έχουμε από τη μια μεριά το Χοντρό, ο οποίος έχει τον Τουρέ και τον Χασάν. Ναι. Έχουμε τον Τζάμπα, ο οποίος έχει πάρει 27 εκατομμύρια και έχει πάρει να πούμε. Το Γιαννιώτα να πούμε. Εξτρέμ. Και έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος πληρώνει για να φέρει τον Βέρμπλουμ που δεν έχει παίξει μπάλα και τον Χατζηρίδη. Ναι. Και έχουμε τον ΠΑΟΚ να τα λέμε και τα δικά μας. Οποίος, έτσι. Ναι. Εμείς τα λέμε όμως, ναι, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αυτά τα τρία έχουμε να πούμε. Τα λέμε όμως. Και έχουμε και τον Καρυπίδη,
Μάγκα. Τι παλέτε στο Μαρινάκι. Μάγκα ο Καρτίδης. Πήρε τα λεφτά και λέει: με 200 χιλιάρικα θα πάρω, ξέρω εγώ, τον Γκαρσία. Με 300 χιλιάρικα θα πάρω, να μου 250 χιλιάρικα θα πάρω τον Γκάμα. Με 180 χιλιάρικα θα πάρω αυτό τον τερματοφύλακα που είναι σαν τον Ταβατζή του Βαρδαρίου. Ναι, πώς τον είπε, το Σκουμπιντού, πώς το λέμε εκείνο τον τύπο. Το Σάκι. Το Σάκι, το Σκουμπιντού. Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο μάγκα τον Καρυπίδη και θεωρώ πολύ μεγάλο μάγκα ναι. όποιος του έφερε τον Πάκο Ερέρα ή αν το διάλεξε ο ίδιος. Δεν ξέρω. Γιατί η ομάδα του Άρη είναι με υπογραφή Πάκο Ερέρα. Τέλος. Και η παίκτες μισή είναι δική του, τους ήξερε, τους έφερε. Και τον αυτό με τον Πορτιέρη και τον Ματέο Γκαρσία και τον Μπρούνο Γκάμα τους είχε αυτούς. Οπότε... και τους έφερε. Οπότε να πούμε του χρόνου πάρτε τον στον Πάο και εκεί τον. Τον Ματέο, τον Πάκο Ερέρα. Όχι τον Πάκο Ερέρα. Ποιο, τον Ματέο Καρσία. Τον πρόεδρο του Άρη. Α, να τον έχω τεχνικό διευθυντή και στη θέση του Μίχελ. Ναι. Κάτι του πρέπει Μίχελ. Να κάνετε εκεί. Δεν έχετε, εάν δεν κάνει άλλη ομάδα. Εάν δεν κάνει ο Σαββίδης κάτι εκεί, πάει να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει το λογιστήριό του. Σαν να μην τον ενδιαφέρει τα έξοδα που του κάνουν. Σαν να μην τον νιάζει. Η μπορεί, εταιρεία... να μην μπορεί να μην τον νοιάζει. Μπορεί να μην τον νοιάζει. Του άλλου υπάρχει άπλετο έτσι, χρήμα υπάρχει. Ναι. Ναι. Μπορεί να μην τον νοιάζει. Λέει, α μπω και μέσα. Με τρομάζει εμένα αυτό ο νεοπλουτισμό στον ΠΑΟΚ. Να τρώει κροτίδε, α πούμε, ναι, και αλλά να λένε. Δεν είναι νεοπλουτισμό. Για πλούς. Το Σαββίδι είναι για τον ΠΑΟΚ. Για το Σαββίδι δεν είναι ο νεοπλουτισμό. Τα ίδια τα λεφτά σου λέει δικά μου. Είναι εγώ ναι. δεν έκανα καλή επένδυση. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνει. Ο ΠΑΟΞή όμω, ο οποίο έχει κάνει ένεση νεοπλουτισμού και η συμπεριφορά του είναι έλα μωρέ. Θα φάω 40-50 χιλιάρικα και τι έγινε 100 χιλιάρικα. Ναι, αλλά ξεφωνίζω πάω ξύς ρε φίλε. Τώρα μα βγάλουμε Ολυμπιακούς, να ξέρεις. Θα μας λέτε τι είναι αυτά που λέτε, ότι τα είστε, θα φρίζουν. Τι το γιάγια του ρε άμπαλι θα λένε. Ο Παοξής ξεφωνίζει για τον Βέρβλου όμως. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Βάζουμε στιγμό θα βγουν Ολυμπιακοί και θα λένε τι είναι αυτά που λέτε. Όταν ανοίξουμε γραμμές, αν βγει Ολυμπιακός και πει ο γιάγια του ρε θα προσφέρει στον Ολυμπιακό, μαστίγιο. Στα πισινά τον κόλο μαύρο. Εγώ πάντως ναι. έχω τρεις Ολυμπιακούς ναι. που μιλάω καθημερινά, ναι. φίλοι μου, και οι τρεις είναι ο Τουρέ θα κάνει, θα ράνει, θα δείξει. Να ξέρεις και οι τρεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πες τους να ασχοληθούν με το τένις αυτούς τους Ολυμπιακούς. Εντάξει. Κουλ, πες τον διπλανό σου ότι ο Καντουρί είναι καλός μόνο στα πλάγια. Σαν δεκάρι είναι άφαντος, δεν τον βλέπει τον ΠΑΟΚ. Άφαντος είναι γενικά ο Καντουρί. Τον ναι. Καντουρί τον πήρατε για δεκάρι και επειδή ο Πέλκας σας έβαγε λάχανο να πούμε ξεπετάχθηκε εκεί πέρα. Πάτε να, βάλετε, να βρείτε θέση τον Ελκαντουρί, τρώτε τον Ουάρντα, κατάλαβες τι γίνεται, τρώτε τον Λάμπρου, δηλαδή με συγχωρείς, ο Λάμπρου, ναι. αν παίξεις τη θέση του Καντουρί έξω αριστερά, ναι. ο Ελκαντουρί, τι απροσφέρει παραπάνω ρε βλάχη. Ένα πράγμα μόνο. Δώσατε το Λάμπρου μόνο και κρατσέτε τον Καντουρί. Μόνο ένα πράγμα παραπάνω. Ναι. Το κράτημα τη μπάλα. Το όχι. Το, έχει, λέει. Το κράτημα τη μπάλα. Κρατάει την μπάλα. Υποποίηση μπορεί να κρατήσει την μπάλα, oh. να πέσουν δύο παίκτες πάνω, το χάφ και ο μπακ, oh. να του κρατήσει, να περάσει την μπάλα. Το όχι αυτό. Αυτά το βρίζα που έκανε, κρατούσε την μπάλα. Ο βρίζα, σαν πράγμα. Ακριβώς, σαν το βρίζα. Σωστή, ναι. σωστό παραλληλισμό, σωστό παράδειγμα. Δηλαδή, όχι τι κάνει ρε παιδιά αυτό ο βρίζα. Κρατάει την μπάλα. Καλό παίκτη ήταν ο Ζήστρεση. Δημοφύλακα ήταν. Δεν είχε απλά το εύκολο γκολ ο Ζησάκο. Ε, τι σέντερφορ ήταν αφού δεν είχε ο Ζησάκο. Δεν ήταν ακριβώ ορισμό του σέντερφορ. Και είχε το, δεύτερο βλέμμα, το πιο ανόητο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά τον Κλάου να πούμε. Μετά τον Κλάου, ναι. Ο Βρίζα να πούμε, με τον Κλάου, βάλτου σε ένα δωμάτιο να πούμε στο Μεξικό να κάνει 8 ρίχτερ. Θα κατέβει όλο το Μεξικό στην παραλία εκτός από τον Κλάους και τον Βρίζα. Καλημέρα, ναι. Αλάνια λέει. Ρε Σύνικο, όλο για το Μάτος λέει το φιλαράκι, το παλικαράκι, το κουμπαράκι σου. Μάτος, τι Μάτος. Για το Μάτος που βαράει. Για το Λιβάγια λέει γιατί είναι μούγκαλε που κάνει τα ίδια και χειρότερα. Τι κάνει ο Λιβάγια. Πώς και αυτός, απεμπλήθη τέσσερις Κυριακές. Απεμπλήθη. Ναι, απεμπλήθη. Δεν απεμπλήθη. Πότε απεμπλήθη. Ο Λιβάγια, να ξέρεις, ναι, είναι πιο βρώμικος από το Μάτος. Ο Λιβάγια βαράει κατευθείαν στο ψαχνό. Ο Λιβάγια δεν βαράει αγκονιές, πες τον αυτόν. Τι κάνει, καρατέκα. Άστε ρε το παραμύθι με τον Λιβάγια. Θα θέλατε το Λιβάγια στον ΠΑΟΚ, τα γάρια. Εγώ θα τον ήθελα. Λοιπόν, τι άστε το Λιβάγια. Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι παίχτες. Να ξέρεις, δεν θέλω το Λιβάγια. Φλωρούμπες δεν θέλω. Αν θα διάλεγα ένα παίχτη, θα ήθελα το Λιβάγια. Αντί να έχεις τον Μπέλκα από πίσω, να έχεις το Λιβάγια με τον Πρίγιοβιτς, δεν θα τον ήθελες. Θα ήθελα και τον Μπέλκα και τον Λιβάγια. Τον Μπέλκα επειδή είστε φίλοι, γι' αυτό τον θες. Τον Μπέλκα ή τον Λιβάγια. Μπέλκα ή Λιβάγια θέλεις. Δεκάρι. Πίσω από τον Πρίγκοβιτς. Πίσω από τον Πρίγκοβιτς. Ποιο θέλεις. Θέλω τον Λιβάγια και τον Μπέλκα δίπλα όμως. Τον Μπέλκα δίπλα, ναι. πάρε στα σκουπίδια. Ο Μπέλκα δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Μια χαρά παίζει και σε με καημένο. Παίξει με τον Λιβάγια, βρε σου. Τώρα ο Μπέλκα στη γραμμή θα παίξει. Το Σοηλέδη δεν μπορούσε να τριπλάρει. Θα παίξει τη γραμμή ο Μπέλκα. Ο Μπέλκα είναι το τσογλανάκι που θα χωθεί στην τρύπα σε 4-4-2 να έχει δύο χαφάρες από πίσω και αυτά τα παλτά να πούμε, σου κάνει 20 γκολ. Άντε τώρα, ο Πέλκας είναι δεύτερο φορ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος Οργιανός και λέει να πει ευχαριστώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι ψαχμένος, στον κύριο Ραούλ ο Καρυπίδης. Ναι.
Άρα μου λέει ότι πήρε τηλέφωνο τον έκτο Ραούλ Κούπερ και του είπε: πάρε αυτόν τον άνθρωπο και άσο να δώσει τα κλειδιά. Το Ραούλ μπράβο λέει. Άλλο Ραούλ. Α, το Ραούλ μπράβο εννοεί. Το Ραούλ μπράβο λέει. Άρα το Ραούλ μπράβο που ξεφώνιζαν. Σπέκτες. Ήξερε ο Ραούλ μπράβο. Το αδερφό του Ραούλ. Ο αδερφό του Ραούλ μπράβο είναι μανατζαράκι να πούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ο Ραούλ μπράβο που του ξεφώνιζαν άπαντε. Του ξεφώνιζαν. Να παίζει να κάνει στοιχήματα να δεξιά-αριστερά. Έχει ποσοστό και μερίδιο για αυτήν την ομάδα του Άρη. Δεν είναι. Ναι. Είναι. Δεν είναι. Είναι, ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Ναι. 2,7 εκατομμύρια ευρώ ζημιά από τα πρόσημα έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με τον Σαββίδη. 2,7! Δεν πουλάει το θέμα. Δεν πουλάει, λες. Ξέρεις γιατί δεν πουλάει. Ναι, γιατί. Είδε ναι, μάτω. Αλλά είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Πώς δεν είναι. 3 εκατομμύρια ευρώ ζημιές από τα πρόσημα. Μπορεί να τον βολεύει να τα πληρώνει. Α, ναι, άρα μπορεί να τον βολεύει να παίρνει και παίχτες βαλούτες. Στην πιάτσα ακούγεται, τώρα. Κύριε Σαββίδη, στην πιάτσα ακούγεται ότι βολεύει να πληρώνεται. Ναι. Από εκεί πέρα λέει η πιάτσα. Εγώ όμως οφείλω στον κύριο Σαββίδη, επειδή γυρνάω στην πόλη μου και γενικά στη χώρα και ακούω στα καφενεία, αυτός δεν μπορεί να πάει στο καφενείο, γιατί έχει άλλα μέρη που πηγαίνει, ότι έτσι λέει η πιάτσα. Ναι. Μας νοιάζει, ρε, πληρώνει ο άλλος και τι μας νοιάζει. Άρα πληρώνει, δεν μας νοιάζει και για τους παίχτες που είναι βαλούτες. Πληρώνει. Με το ίδιο σκεπτικό. Με το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Άρα δεν μας πειράζει, μα έχουμε και κανένα δύο βαλούτες στον χρόνο. Πλην βάλε. Θα χάσουμε 1,5 εκατομμύρια. Λέτε τζάμπα τον ένα χάσαμε τον 3 εκατομμύρια. Χάνετε εσείς το πρωτάθλημα. Οι διαιτητές είναι δικοί σας φίλοι και ο Σέζος και οι άλλοι. Ποιοι είναι δικοί μας. Κανένα διαιτητής δεν δικό σας. Ο Σέζος δεν δικό σας. Κανένας. Ο Σέζος. Εγώ 4 παιχνίδια έχω δει 4 εχθρικές διαιτησίες. 4. Ολόγοι είναι ολόκληροι αυτοί. Να φάνε λάχανα τον Ανδρώνη και να βγει ο Σέζος. Κάτσε ρε φίλε. Λοιπόν, έχω ένα διαιτητή. Ο Σέζος τώρα. Ο Σέζος. Έναν εγώ έχω. Ένα διαιτητή. Σιδηρόπουλο και Σέζος. Ναι, και ο άλλος έχει 6-7. Εγώ έχω διαιτησία. Πλήρωσε τι να σε κάνω. Όχι γιατί του το πε μου λε ότι την έχω. Δεν την έχω. Αν έχω 2 στα 18. Πάρε στο Σαρεδάρ και διαμαρτυρίου τι μετά. Ο Σαραδάς είπαμε δεν κάνει δουλειά, κάνει άλλη. Α, τι είναι, δημόσια σχέση, φίλος ναι. Μας. Ναι. Αυτό το διάβασα. Α, ναι, Νίκο, ναι, πες ναι, το διπλανό σου. Τι. Ποιο βρωμιάρι παίχτη από τον Μπέρκ δεν έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα, λέει. Ναι. Ποιο μάτος, λέει, μας λέει. Αυτό μου το έλεγε ο Κίζας όταν γυμναζόμασταν. Ναι. Λέει τέτοιο σογλάνι σαν τον Μπέρκ δεν υπάρχει, λέει. Ναι. Λέω, τι κάνει εσύ. Τι κάνει. Φτύνει, βαράει, αγωνιές. Όταν η κάμερα μου λέει είναι, λέει αλλού, τώρα τα λέω επειδή ο Κίζας έφυγε από τη διαιτησία. Τώρα θα το βάλει πάλι ο Πάουκ. Και ο Μπέρκ έχει φύγει. Ναι, και ο Μπέρκ έχει φύγει, αυτό το λέω. Θα το βάλει ο Πάουκ τον Κίζα. Θα το βάλει καμιά επιτροπή. Έχει πει υποχρέωση τον έχετε και με στο μάτι τον Παναθηναϊκό το μισό κύπελο ο Κίζας σας το έδωσε. Κύπελο και άλλο τι. Ο Ζουνίδης ακόμα κομμένος είναι. Κομμένος είναι, χαρακομμένος. Θα τρελαθεί με αυτό το μάτσι. Παναϊκή. 2-0 στη λεωφόρο, λέει τελείωσε η ιστορία. Έλα τον Τόρτι. Έφερατε τον Κίζα εκεί. Έβαλε φαουλτάρα ο Πέλκας, ο φίλος μας. Έβαλε φαουλτάρα. 80-20 τον Πάοκ έπεσε. Αυτά δεν τα λέει. Έδρα. Γιατί 80-20 δεν έπεσε και κάτω. Πέναλτι με έδωσε λεωφόρο. Εντάξει, ναι. Τι νόμιζε, δεν μπορώ εγώ να πάρω ένα μάτσι εγώ. Παναθηναϊκέ. Πες το όμως. Τα λέω, όλα τα λέω. Με βοήθησε ο Κίζας, πες το. Με βοήθησε η καλή ομάδα, πήρα και τα σφυρματάκια. Πες το, μην φοβάσαι. Όχι, δεν λέω, δεν λέω καθόλου. Λοιπόν, Κίζας, λοιπόν, για πες για τον Μπέρκ να σου πω για άλλο ένα παίξο. Και ο Τσόγλανο δεν έχω δει λέει. Είναι. Λέω γιατί ρε Γιώργο, γιατί λέει όταν παίζεται η κάμερα λέει μπάλα αλλού τότε ρίχνει τον πυρελίκι. Δηλαδή, έξυπνος. Όταν παίρνεται η μπάλα και την έχει αυτός και τα λοιπά ή χάνει την μπάλα και τα λοιπά. Κύριος. Ναι. Όταν πάει στην άμυνα ρίχνει τα πυρελίκια. Όταν βρίζει λέει δεν χειρονομεί και δεν το βλέπει κανείς τον παίρνει η κάμερα. Ναι. Ήξερε ο Μπέρκ που είναι η κάμερα. Δεν μου λες. Είναι ασύλληπτος. Ο Κίζας ή ο Κλωναρίδης που είχασε 4 τέτα τέτα. Γιατί θα σου έλεγα εγώ, άμα τα έβαζε ένα από τα 4 ο Κλωναρίδης ο άμπαλος, τότε γιατί τώρα έχει βελτιωθεί. Δεν θα έκανε τίποτα ο Κίζας, φίλε. Ναι. Ναι. Και οι δύο τώρα. Άρα να πούμε ευχαριστώ και στον Κλωναρίδη. Γιατί να πεις ευχαριστώ στον Κλωναρίδη, επειδή. 4 τέτα τέτα έχασε, όχι ένα, μόνος του. Ναι. Αυτά μαζί. Ο Πάοκ φταίει που ο Κλωναρίδης τα έκανε. Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι αν έβαζε ένα ο Κλωναρίδης, ο Κίζας δεν θα έκανε τίποτα. Πάντως το μισό κύπελο είναι του Κίζα. Ούτε να το κουμπίσει δεν μπορεί ο Κίζας. Καθαρό. Τότε, πεντακάθαρο με γκολάρα του Ερίκε που ήταν οριακά offside. Λέω για αυτό το κύπελο. Για ποιο. Αν δεν κάνω αυτό είναι το κύπελο. Του Βόλου. Του Βόλου το κύπελο. Σύμφωνα με του αξίδε είναι πεντακάθαρο. Γι' αυτό το είπα έτσι. Δηλαδή εσεί πήρατε κύπελο που σφάξατε τον Παναθηναϊκό και βάλετε 2 μέτρα γκολ offside. Καλά ρε Κωνσταντίνε, έχω χάσει 15 τέτοια εγώ που με έχουν σφάξει και με έχουν αποκλείσει. Τι να κάνω τώρα. Πότε σε σφάξατε στο κύπελο. Λίγε φορέ με έχουν σφάξει. Τελικού που έπαιζα κάτω στην Αθήνα 72, 74, 75 αυτά που τα έχει ζήσει. Δεν με σφάζανε. Δεν το πήρε το 72. Δύο πήρε. Έπρεπε να πάρω. 10 έπρεπε να πάρω εκείνη δεκαετία. Γιατί έπρεπε να πάρω. Σερί. Ανά ένα χρόνο. Εδώ τον Πιερικό τον έσφαξε στο ημιτελικό το 74. Στο τελικό ποιο με έσφαξε εμένα. Το πήρε. Μία χρονιά με αναφέρει χρονιά που το πήρα. Το πήρε. Όταν σε σφάζει το 72 με τον γκολ του Ματζουράκη που ακυρώνει. Το παίρνει.
Πάλι το πήρα. Το πήρε. Άρα διπλό είναι αυτό το κύπελο. Το πήρε με σφαγή. Με σφαγή. Ναι, βέβαια. Με τα δύο γκολ του Κούδα. Το 72 αυτά. Το 72. Ωραία. Τραβάει μια γκολάρα ο Ματζουράκη. Και με σφαγή. Και με σφαγή. Αυτά είναι. Κυπελάρε. Η σφαγή που μπορεί να μιλήσει, ναι, που φωνάζει είναι το 77. Α, μπράβο, από το 77. Που δεν πήγατε να πάρετε τα μετάλλια. Καλά κάναμε. Ναι, αλλά ο Σλανίδης είπε ότι ήρθε ο Ματζαβελάκης και είπε: παιδιά, τα μοιράσουμε. Να πάρετε εσείς το πρωτάθλημα και εγώ το κύπελο ή το αντίθετο. Και ο Παντελάκης είπε: θα τα παίξουμε στα ίσια. Καλά έκανε ο Παντελάκης. Και δεν πήραμε τίποτα. Τα χάσατε και τα δύο. Α, τα χάσαμε και τα δύο. Χάσατε και τα δύο. Αυτά είναι της εποχής, έτσι. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Και άλλο ο Σλανίδης. 77 γεννήθηκα. Και άλλο ο Σλανίδης. Παίξαμε τους τελικούς στην Αθήνα, αλλά η κληροτίδα λέει τους ημιτελικούς στην Τούμπα τους παίξαμε όλους. Ναι. Ναι. Καλύτερα παίζαμε τους ημιτελικούς στην Αθήνα και τους τελικούς εδώ. Δεν πάλι δεν πηγαίνατε. Έλα, δεν πηγαίνατε. Το κουλιανό να πούμε. Εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά, δεν τα ξέρω, απλά τα διαβάζω και τα έχω ακούσει από εσάς. Πέδρο Κόντε. Ποιος Πέδρο Κόντε. Πέδρο Κόντε. Σώθηκε. Έχει βάλει 6 γκολ σε 5 μάτς. Τι κάνει. Όλοι εκεί η Σαουδική Αραβία πίνει νερό στο όνομά του. Α, στέλνατε τον Κλάους, θα τον πρίξανε στα πετρέλαια μέσα, του βάζει και φωτιά να πούμε. Και ξέρει γιατί τον αναφέρω. Γιατί τον αναφέρω. Γιατί ο Πάουκ ήταν για 2 μήνες το αν θα πάρει τον Πέδρο Κόντε και τελικά πήρε τον Τζούμπα Ακπομ. Έτσι, ναι. Το οποίο παλικάρι δεν μπορώ να το κρίνω, ναι, γιατί έπαιξε 20 ή 30 λεπτά. Γιατί δεν πήρε δηλαδή έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή. Ναι. Πήρε... Για άλλη μια φορά πήρε ένα παλικάρι το οποίο θα δείξει ο χρόνο τι μπορεί να κάνει. Πονάει μέση του. Πονάει λίγο, τι να κάνουμε. Δηλαδή παίρνετε κουσούρι, παίρνετε με κουσούρι να πούμε. Δεν ξέρω, είπαμε και νωρίτερα ότι ενδεχομένως θέλουν να παίρνουν και παίχτες που δεν μπορούν. Έχουν κουσούρια να πούμε. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή το 80% των παίχτων που παίρνετε εσείς έχουν κουσούρια, αυτό θες να πεις. Ναι. Έχουν κουσούρι. Κουσούρι. Κουσουρλίδες. Είναι κουσουρλίδες. Είναι κουσουρλίδες. Θα τα έκανε αυτά ο Πέτρο Κόντε στον ΠΑΟΚ. 6 γκολ σε 5 παιχνίδια. Σιγά μην τον βάζατε. Δεν θα τον βάζατε. Έχει τον Κουτσολιάκο μάνατζερ. Άντε πάλι με τον μάνατζερ. Έχει. Άντε πάλι. Σιγά μην έπαιζε. Σιγά μην έπαιζε. Ο Κουτσουλιάκος δηλαδή βγάζει. Ο Κουτσουλιάκος μπορεί να βγάζει δεκάδες σε συνεθνική. Στους συλλόγους δεν βγάζει. Όχι. Όχι. Τότε γιατί μπήκε η παίκτη στον Κουτσουλιάκο. Για γιατί και, μισή, και τον Καρέλη που είπε δεν έχει Κουτσουλιάκο μάνατζερ. Γιατί δεν για τον Καρέλη. Ναι, που ξεκινάει αντί του Τσούμπακ. Γιατί όχι, το σχολίαζε προχθές. Για τον Καρέλη, ναι, δεν είπα. Ναι. Τον Καρέλη καλά κάνει και του δίνει ρυθμό. Πιστεύει τον Καρέλη περισσότερο από τον άλλον. Ουσιαστικά ο προπονητής σας λέει μου φέρατε ένα παλτό τον Αγκόμπ. Μου φέρατε ένα παλτό τον Βέρμπλουμ. Θα το ρωτήσω ένα παλτό το center back. Και δεν τους βάζει. Στο παιχνίδι πάω καπόλους μήνες στην άλλη Κυριακή, ναι, την άλλη Κυριακή, θα το ρωτήσω. Ποιο? Κύριε Λουτσέσκου. Ναι. Το Λουτσέσκου, συνέδωσε κύριε Λουτσέσκου. Ναι. Θέλω να μας πείτε κάτι για τις μεταγραφές. Ως τώρα δεν παίζει ούτε μία. Ναι. Τι κάνετε μας ένα σχόλιο. Θα σε ορμήξουν εκεί πέρα. Όχι, θα το κάνω το ερώτημα. Α, δεν προλάβει. Παίζουν οι 11 οι περσινοί, σήκανα δυο που είχαμε δανεικούς. Όχι, δεν θα πεις τίποτα τέτοιο. Θα πεις θέλω να μου σχολιάσετε αν είστε ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που σας έκαναν. Ναι. Και θα πεις εσείς είπατε ναι στις μεταγραφές ή σας τους φέρανε. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτά. Θα το κάνω αυτό το ερώτημα. Πόσους τόνους νερό θα πιει ο Λουτσέσκου. Θα του το κάνω το ερώτημα του Λούτσι. Θα του πω είστε ευχαριστημένοι. Θα κερδίσετε και τον Απόλλωνα, θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Μα γι' αυτό θα το κάνω. Ναι, μπράβο, θα το κάνω. Γιατί δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε το πάω από όλου μήνε. Θα σχολιάσουμε τι μεταγραφέ που και ο κόσμο. Και αν πάει ο Αναστόπουλο εκεί και έρθει και φάει την τριάρα με τον Απόλλωνα. Ναι. Τι είσαι, Αναστόπουλε, γιατί ήρθε σε μια ομάδα που θα πέσει κατηγορία για να ξανακουστεί το όνομά σου μέσα στην προπονητική. Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπο να ξαναμπλέξει με την προπονητική. Θα πέσει Απόλλωνα. Θα πέσει. Είναι η μία που θα πέσει. Η δεύτερη μάλλον θα είναι Λαμία και το ψιλοπαλεύει τώρα με κάτι μαστούρ, με κάτι σκόνδρε, με κάτι τέτοιο που πήρε. Ποιο σκόνδρα πήρε. Του Πάουκ, τον παλιό. Το Πάουκ. Ναι. Αυτό είναι να παλέψει με τον Καρέλη. Θα γίνει μάχη στο Λαμία Πάουκ. Ποιο θα κερδίσει. Και ο άλλο ο αδερφό του σκόνδρα είναι και αυτό Χριστό είναι. Κύριο παίζει όμω κανονικά. Ναι, παίζει. Κύριο είναι κανονικό παίκτη. Παίζει. Κύριο είναι κανονικό παίκτη. Θε να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο χθε για το δέο, το ρίγο που ένιωσαν όλοι στο ΑΚΑ για τον Παύλο για να κουραστούν. Προκαλώ του Ολυμπιακού καταρχήν. Προκαλώ καταρχήν του Ολυμπιακού. Να μας πούν για τον Γιάννη Γιατούρε πόσο ζώα είναι. Ποιο πόσο, θα πούν, ζηλεύετε που δεν τον έχετε αυτό. Πόσο ζώα τους καταλαβαίνουν ότι είναι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Όσο για τον Γιαννακόπουλο, έχω να πω ότι είχαν μια πολύ έξυπνη κίνηση να μην πάει στο ποδόσφαιρο. Γιατί αν πήγαινε στο ποδόσφαιρο, αντί για τίτλους, θα κάνανε κάκα πάνω από τον τάφο τους. Τεράστιος παράγοντας. Ακούμε να τους λέω. Ναι. Άμα τους έπαιρνε και στο ποδόσφαιρο double. Δεν άκουσες τίποτα. Ναι. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος πέρασε στην ιστορία πανέξυπνα σαν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Γιατί πήρε το εύκολο άθλημα. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Ναι, αλλά τάχωνε κάθε χρόνο. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Επί Μαρινάκη και επί Κόκαλη. Αλλά δεν πήγε απέναντί τους. Έτσι, ναι, έτσι και έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Σήμερα θα κάναν κάκα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών οι Παναθηναϊκοί. Λες ότι δεν πήρε το δύσκολο δρόμο. Θα κάναν κάκα πάνω από τον τάφο του, σου λέω. Χθες πάντως τον αποθέωσα τα μαγική βραδιά. Έτσι, πραγματικά μαγική βραδιά. Πανέξυπνος ο κοντός ο άνθρωπος αυτός. Είναι έξυπνος. Ναι, ήταν έξυπνος, μάλλον, ναι. Αλλά δεν τόλμησε να πάει απέναντι σε Μαρινάκη. Και Κόκαλη. Και Κόκαλη. Εκεί τον ήθελα εγώ.
Όχι να πηγαίνει στο μπάσκετ στη Σπυριάρα την μπάλα και με του άλλου. Ναι, αλλά έκανε τον Παναθηναϊκό παντοδύναμο, παντοκράτορα, έκανε συνεχόμενα πρωταθλήματα, με προλίγε. Τον έκανε υποκατάστατο του Παναθηναϊκού λαού, να πούμε. Δηλαδή, ό,τι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να χαρεί, μια χαρούλα του την έδωσε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μεγάλη χαρά θα του έδωσε. 20.000 κόσμο μαζεύσε κάθε μάτσα αυτή. Είναι τρελαμένη, έτσι. Ναι. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Έκανε την ομάδα φαντάσου του Παναθηναϊκού. Η κατάντια του Παναθηναϊκού είναι να κάνει τον Γιαννακόπουλο μνημόσυνα. Είναι κατάντια του λαού του Παναθηναϊκού. Εσύ, Κωνσταντίνε, είναι τεράστιο παράγοντα. Βρε κατάντια είναι να ανάγει εκεί πέρα τον Παναθηναϊκό να πούμε να σωθεί από την κατηγορία στην μπάλα και να κάνει μνημόσυνα στον Γιαννακόπουλο. Ο οποίο Γιαννακόπουλο. Μεγάλος παράγοντας και μεγάλος άνθρωπος. Εξαίρετος. Δεν πήγε απέναντι στον κόκαλο και εκεί. Οπότε περνάει στην ιστορία σαν ένας μισός μεγάλος παράγοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε κι αυτό. Όχι λόγω ο Μπόι. Όχι, λόγω του ότι δεν πήγε κόντρα σαν θηρία. Μισός μεγάλος παράγοντας. Επέλεξε τον μπάσκετ που εκεί έκανε την παντοκρατορία του. Λοιπόν, εύκολο δρόμο. Ναι. Πού θα δείτε το ντέρμπι τώρα της Κυριακής? Η απάντηση είναι μία. Φυσικά στην Wind Vision, φίλες και φίλοι. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Nova Sport 1 High Definition από τη Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μαζέψτε λοιπόν όλη την παρέα σας στο σπίτι και απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και μην αγχώνεσαι για τη γυναίκα σου ή την κοπελιά σου. Με την Wind Vision απολαμβάνει ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Το καλοκαίρι ήταν καταπληκτικό, αλλά και ο Σεπτέμβρης έχει να δώσει πρωτάθλημα, έχει να δώσει Champions League και φυσικά πολλές κληρώσεις μετρητών και αυτοκινήτων στο Regency. Σήμερα έχει κλήρωση για ένα Opel Corsa, αύριο ένα Opel Crossland. Και πώς θα το κερδίσεις τώρα, Κωνσταντίνε μου, φίλες και φίλοι? Πολύ απλό, απλά με την είσοδό σου παίρνεις και το λαχνό στο Regency Casino. Πολύ πράγμα από κληρώσεις, από πού να αρχίσετε, πού να τελειώσετε. Κάθε μέρα μετρητά, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από 500 ευρώ, δύο κληρώσεις. Παρασκευή, Σάββατος και 5.000 ευρώ μετρητά. Κυριακή 4.000 ευρώ σε 8 συνολικά κληρώσεις. Είναι πολλά τα λεφτά, λέμε, Κωνσταντίνε μου. Πολλά τα λεφτά στο Regency. Και εμείς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με πολλά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Ναι. Είσαι παοξής. Βλέπεις τον Ουάρντα. Ακούς μάμου και τα λοιπά. Βλέπεις τους εξτρέμ τους υπόλοιπους. Ναι. Και λες, τον παίρνω στο Καραϊσκάκι. Ναι, ιού. Ερώτημα, wow. Όχι. Όχι εσύ. Όχι. Ναι, εγώ. Όχι. Ρώτα τον παοξή. Εγώ δεν θα τον πάρω. Ρώτα τον παοξή. Δεν θα σπάσω την τιμωρία του για δύο μέρες για να δείξω ότι τσουρουφλίζομαι για πάρτι του. Ναι. Η τιμωρία είναι τιμωρία και από εβδομάδα. Ρώτα τον παοξή. Θα τον ρωτήσω. Ναι. Δεν τον παίρνω, όχι. Όπως κέρδισα χωρίς τον Ουάρντα. Με καντουρί και λιμιό από την άλλη. Με λιμιό και μπίσεσβα. Με λιμιό και μπίσεσβα, ναι. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πάμε και σ' άλλαξε ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Μπίσεσβα, Ουάρντα, Πέλκα, Πρίγιοβιτ είναι η αγαπημένη μου τετράδα. Ναι, δεν αντιλέγω μαζί σου. Ας είναι και δεξιά. Να βάλει μυαλό. Ας είναι και δεξιά. Μπορεί να παίζει καλά και με το ανάποδο. Λοιπόν, πες τον Βαλακρό δίπλα σου. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Ότι ο σωστός επαγγελματίας κάνει ό,τι έκανε πέρσι ο Πρίγιοβιτς με τον προπονητή του. Γιατί και πέρσι είχαμε μανούρες. Δεν θυμάσαι με τον Πρίγιοβιτς. Άμα δεν ήταν η γυμνασίας, θα τον είχε κάνει μαύρο στο ξύλο. Όταν είχε θέμα με τον προπονητή του, έκατσε, συζήτησε μαζί του. Ναι. Αλλά το καλύτερο είναι όταν μπήκε μέσα, έτρωγε σίδερα και όταν έβαζε γκολ σε εμάς Κυπέλλου, έπαιρνε την μπάλα από τη σέντρα. Όχι όπως ο άλλος που δεν μπήκε στην προπόνηση. Ναι. Λέει αυτός. Λέει τον επαγγελματία με τον τουρίστα. Στο μυαλό. Ρώτα τον Παόξι και ρώτα και τους Ολυμπιακούς. Ναι, τι να ρωτήσω. Θεωρούν τους εαυτούς τους ότι τους περνάνε για ηλίθιους ή πραγματικά το γέγιο του δεν περιμένουν κάτι. Εγώ λέω λοιπόν. Ζηλεύουμε που δεν έχουμε γέγιο του. Εγώ λέω λοιπόν ότι σας περνάνε για ηλίθιους. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός και έπαιρνα αυτά τα πρωτοσέλιδα θα ένιωθα ντροπή γιατί θα καταλάβαινα ότι με δουλεύουνε. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλω τον Ουάρντα στο Καραϊσκάκι γιατί. Και το Ζαμπά, τους δύο παραβατικούς θέλω στο Καραϊσκάκι. Τους παραβατικούς, σας αρέσουν οι παραβατικούς. Θέλω τους παραβατικούς στο Καραϊσκάκι γιατί εγώ θα βρω χώρους εκεί. Και αν δεν για με τον Ουάρντα γίνεται κουβέντα, ο Ζαμπά θα πρέπει να ξεκινήσει στο Καραϊσκάκι. Με πίστευα να ζαβάλει πολλές. Ναι, θα ξεκινήσει στο Καραϊσκάκι. Ναι. Γιατί στο Καραϊσκάκι θα βρει χώρους. Θα μου πεις, θα μαρκάρει ο Ζαμπά, θα μαρκάρει. Όχι, ο Ζαμπά μαρκάρει. Μαρκάρει. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Βέβαια θα σου πει ο προπονητής, άμα το ρωτήσεις, μαρκάρει, άρα είναι ηλίθιος και τρώει κάρτες. Ναι. Είναι επικίνδυνος. Και ο Μπίσεσβαρ όταν γυρίσει πίσω δεν είναι ο καλύτερος. Οπότε πώς θα τους βάλω στο Καραϊσκάκι, κύριε? Γιατί εσύ εξετάζεις το επιθετικό κομμάτι, αλλά εγώ σαν προπονητής. Ξεκίναμε Λιμιό και Ζαμπά τότε. Αν θες δύο Γρηγοράδες και βάλει τον Μπίσεσβαρ να προηγηθείς 0-1 να κρατήσει και λίγο την μπάλα. Το πίσω, άκρα. Εγώ θα κρατούσα τον Μπέλκα έξω. Τον Μπέλκα έξω. Ναι. Κάτσε μην τον δούμε έξω γιατί έπαιξε χθες 90 λεπτά προχθές. Αν είναι ένα ερωτηματικό, ίσως να είναι. Λέω τον Μπίσεσβαρ σε αυτό το ματς τον θέλεις πίσω από τον Φορ. Ναι. Θα είχα τον Μπέλκα έξω.
Ναι, αλλά πάλι ο πίσω δεν μου δώσει έκρηξη και την ταχύτητα πίσω το φορ. Ενώ ο Πέλκας θα μου βγει σαν δεύτερο φορ. Θα την πάρει την μπάλα, θα δει, κοιτάξει. Ποιο θα πατήσει την τρύπα και θα του τη δώσει. Ερώτημα. Εγώ λοιπόν. Ερώτημα. Σε αυτό το μάτς, αυτή την ιστορία θα. Εντάξει, ναι, γιατί είναι δεκάδε. Ερώτημα. Θες τον παίχτη να είναι γρήγορο ή να είναι αργό αλλά γρήγορο στη σκέψη. Άμα τα έχει και τα δύο, είναι το ιδαίτο. Ναι, αλλά δηλαδή ο πατέρα σου ήταν αργό, αλλά είχε γρήγορη σκέψη. Ναι, αλλά στο έπαιζε. Ναι, αλλά παρόλα αυτά. Άμα είχε γρήγορη σκέψη και έπεσε εξτρέμ, τι να τον κάνω. Τι να τον κάνει, έπεσε στόπερ, σωστό. Πίσω συνάμε, δεν χρειάζεται να είσαι και ο πιο γρήγορο. Ο Σακχόφ έχει γρήγορη σκέψη, έχει μυαλό. Γι' αυτό και παίζει. Γι' αυτό και παίζει. Ναι. Είναι δηλαδή ένα εγκεφαλικό παίκτη. 100%. Εντάξει. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά παίζει στον άξονα. Και θα έπρεπε να παίζει σε λιγότερα μέτρα. Εκεί θα διακριθεί ο Σακχόφ. Ο Βέρμπλουμ δεν έχει σκέψη. Είναι βλάξ. Γιατί ένας βλάκας μόνο κάνει τέτοια μαρκαρίσματα. Ναι. Ο Σακχόφ είναι πανέξυπνος ποδοσφαιριστής και εγκέφαλος σαν παίκτης. Συμφωνούμε, γι' αυτό okay. Και κάνει καριέρα για μένα. Από το Σακχόφ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και επιθετικά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Από το Σακχόφ στα λίγα μέτρα. Και ο Βέρμπλουμ βάζει το Σακχόφ εγώ θα τον έβαζα εξάρι. Στη θέση του Κάνιας και θα καθάριζα. Τα μαρκαρίσματα πίσω, το εξάρι. Άμα είχα κανένα γρήγορο και μου φεύγει από δεξιά-αριστερά. Ποιο θα είχες. Είναι πιο γρήγορο. Ανάλογα το σωματότυπο του άλλου. Του άλλου άμα μου βγάζε το μπουκαλάκι ή το σαν το τουρέ, ναι. Το Σακχόφ. Άμα μου βγάζε. Καλά, με έχει τουρέ, δεν το συζητάμε, δεν βάζω και κανέναν. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Ό,τι πεις εσύ. Έχουμε, όχι, μαζί. Ανοίξουμε γραμμούλες. Ποιοι είναι πιο ηλίθιοι που μας θεωρούν, τους Παοξίδες ή τους Ολυμπιακούς. Γιατί ο Παοξής, αν του γράψω αύριο το τουρέ, έπαιξε μπάλα κτλ. Θα αρχίσουν να βρίζουν οι Παοξίδες. Ναι, εμείς ξεφωνίζουμε εδώ, Βέρμπλουμ και όλους αυτούς. Κράζουμε. Έτσι, μπράβο. Κάτω τον αποθέωναν. Ναι. Ο Τουρέ μάγεψε, έδωσε πάσα, λέει. Άρα το μυαλό τους, μέτρα. Άρα το μυαλό τους κάτω δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω. Ναι, λειτουργούσε διαφορετικά. Λοιπόν, 90-90-90. Ανοίγουμε και γραμμές. Ναι, θες να βλέπεις τα λαμπάκια. Άμα λαμπάκια ανάβει. 90-90-90. Λοιπόν, ναι, ο Άρντα να παίξει ο Άρντα. Και αυτό ερώτημα. Να τον πάρει την αποστολή τον Άρντα. Όχι, εγώ λέω. Η ποινή είναι ποινή. Θα την εκτίσει, θα την τελειώσει. Ξεκινά Δευτέρα, κεφάλι κάτω Άρντα και δείξε. Είσαι. Πάρε λοιπόν, γραμμές. Πάμε γραμμούλες, α390, πούμε και καλημέρες στον κόσμο. Έλα μωρέ, θέλεις καλημέρες. Έλα, 9 και 17 αυτά είναι. Τα λένε οι γκόμενες, καλημέρισες και καλημέρισες και τι κάνεις. Γιατί ο Ζαΐρης μου πάγκος θα τους ακούς γκόμενες είναι τα παλικάρια. Ο Ζαΐρης τώρα μούτρα για να πει καλημέρα είναι ο Ζαΐρης. Τι ρε εσύ, μια χαρά παλικάρι είναι ο Ζαΐρης. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. Αν πάρει ο Καζαμπάκας και θα πάμε στις γραμμές. Θα πάρει ο Καζαμπάκας το γέλιο του Μπούζου και το γέλιο του Ζαΐρη. Πιο αυθόρμητο γέλιο από το Ζαΐρη, πιο ωραίο γέλιο από το Ζαΐρη δεν υπάρχει. Να τα συγκρίνουμε τα γέλια. Και πιο υποκριτικό γέλιο από πάλι τον Μπούζο ξεφωνίζεις. Υπάρχει, ναι. Πάλι τον Μπούζο. Βάλε το γέλιο, αν απομονώσει το γέλιο, έτσι πως γελάει ο Ζαΐρης, ναι. Όμορφα. Ναι. Με την ψυχή του. Με την ψυχή του. Και ο άλλος με την ψευτιά του. Με την ψευτιά. Το ρήμαξε τον Μπούζο και σήμερα. Είπα και εγώ, ένα δίλεπτο δεν θα αφιερώσω. Κάθε μέρα έξω δίλεπτο. Με το ρόκαστρο εκεί που θα πιάσει φωτιά τα μισά παράνομα είναι. Ναι, αλλά του Μπούζου δεν είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ναι. Δεν ξέρω τι του Μπούζου. Για, τον Μπούζου. Για να παίρνει τηλέφωνο τις πυροσβεστικές δεν ξέρω. Τι πράγμα είναι. Κανονικό είναι του Μπούζου. Κανονικό είναι νομιμόφρονο. Έτσι ακριβώς. Είναι νομιμόφρονο. Και είναι και δίκαιο και τίμιο και ειλικρινή γιατί μου είπε το ποδήλατο δεν κάνω συνέχεια αυτήν την απόσταση. Το αφήνω κάπου, παίρνω, μου τα είπε. Καμιά φορά όμως το έχω κάνει λέει το ωραίο κασο τούμπα έτσι κάνουμε. Το έχω κάνει κάποιες φορές. Ναι, ναι. Πάμε, καλημέρες. Καλημέρα. Καλώ το να. Γεια σα, τι κάνετε τώρα, καλά. Ναι, φίλε. Καλά, φιλαράκι. Θέλω να πω κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ότι είναι? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Κίνδυνος. Η χάφτου. Κίνδυνος, ναι. Η χάφτου. Όχι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι η έπαρση του προπονητή του. Έπαρση του προπονητή. Η έπαρση που έχει ο Λουτσέσκου. Ναι. Για ποιο πράγμα όμως. Να δούμε το λόγο. Ναι. Ναι, το λόγο. Γιατί η έπαρση να μας πείσει σε ποιο θέμα έχει έπαρση. Για να δούμε. Γενικότερα, εγώ βλέπω μια πολύ διαφορετική νοοτροπία και ψυχολογία του Λουτσέσκου. Δηλαδή βγαίνει συνέχεια στα μίντια, λέει πράγματα, είχε πει για τον ναζισμό, είχε πει. Πρόσεξε λίγο, δεν βγαίνει, τον φωνάζουνε. Να διαχωρίζουμε δύο πράγματα. Όπως φωνάζουν κάποιους για συνέντευξη, φωνάζουν και τον Λουτσέσκου. Λοιπόν, δευτερόλεπτα, ξέρεις τι έμαθα εγώ για τον Λουτσέσκου. Ναι. Την ψώνησε, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, για αυτά τα σχόλια, γιατί ο Σαββίδης θέλει να χτίσει και ένα πολιτικό. Προφίλ. Προφίλ, το οποίο δεν μπορεί να το χαλάει ο προπονητής του. Δεν μπορεί να του χαλάει ο προπονητής του. Έμαθα λοιπόν, σε αυτό που λέει ο φίλος μας. Δεν θα ξαναφέρει αυτό το. Ότι ο κύριος Σαββίδης την ψώνησε με τον προπονητή του και το τελειώνω εδώ το έργο εγώ. Ναι. Άρα, δεν θα ξαναφερθεί αυτό το παράδειγμα ούτως άλλως. Αν μένεις σε αυτό το θέμα με τον Χίτλερ για το παράδειγμα. Μες. Αλλά ναι. Έπαρση εγώ δεν είδα όμως κάτι. Εδώ ο κύριος Σαββίδης
κάνει δουλειές με τον κύριο Μαρινάκη και ο άλλος μιλάει για Χίτλερ και τα λοιπά. Αύριο μπορεί να κάνει δουλειά με τον κύριο Μελισανίδη. Με όλους κάνουν αυτή μετά. Άρα λοιπόν αυτοί κάνουν δουλειές με όλους. Και ο Καρυπίδης κάνει με τον Μαρινάκη. Και ο Μελισανίδης έκανε με τον Σαβίδη. Όλοι κάνουν. Και σκοτώνεστε εσείς. Στην μπάλα σκοτώνουν. Συνέχισε φίλε, έχεις κάτι άλλο να πεις. Και κάτι τελευταίο ήθελα να πω. Πέρα από ότι πιστεύω ότι παίρνει προσγειωμένος γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κάνει τις μεγάλες επιτυχίες. Ότι να μπορεί να βγαίνει και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ χαίρομαι τον ΠΑΟ. Καλά. Ναι, αλλά τι λέει, ρε φίλε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι ψάχνει. Τι λέει όμως. Ψάχνει άλλο θύρο Λουτσέσκου, ο Ρουμάνο Πονηρός. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Ο Ρουμάνος Πονηρός ψάχνει άλλο θύρο τώρα. Σου λέει, πάω στο Καραϊσκάκι να χάσω. Πάω, κάνω κανένα χί στο Χαριλάου. Θα χωναλέω εγώ για το Χίτλερ. Ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν σκέφτεται έτσι ο Λουτσέσκου. Εγώ λέω ότι ο Ρουμάνος και ο Σέρβος και ο είναι επάγγελμα. Ναι. Είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα. Ναι. Και ο κομμουνιστής. Πάμε κόσμο. Περιμένω μεγάλο παιχνίδι κάποια στιγμή το Βέρμπλουμ να δω τι θα πει λέει το Κουμπαράκι και ο Άρτα δεν πρόκειται να παίξει ο Καρασκάκη και εγώ έτσι. Εσύ περίμενε το Βέρμπλουμ. Εγώ περιμένω κόκκινες από το Βέρμπλουμ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Κόκκινες και εγώ περιμένω πάντως. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς ονα. Εγώ ποιο και να βάλει ο Λουτσέσκου, άμα δεν πει Ζαΐρης να πάρει διπλό, δεν τελειώνει το πράγμα. Δεν πάει ο Ζαΐρης. Θα πάνε, τα παιδιά, αλλά δεν θα έχουμε μετάδοση γιατί ο Ολυμπιακός ζητά 20.000. Ας τα δώσουμε. Θα είναι κάτω το 20.000 για μια μετάδοση. Τι θα μεταδώσω, τελικό Champions League. Ένα λεπτό. Ναι. Το εμπορικό δεν μπορεί να βγάλει 20.000. Τι να μεταδώσω, έξτρα, εσύ. Έξτρα 20.000. Να πούμε, ρε παιδί μου τώρα. Ναι. Παοξίδες θέλετε μετάδοση, παοξίδικη. Ναι. Ωραία. Θέλουμε από ένα χιλιάρικο 20 χορηγούς, παοξίδες, να βάλουν στο Μετρόπολης και να πάει στο Καραϊσκάκι. Α, χορηγοί να πληρώσουν. Παοξίδες, δεν είστε, ναι, χορηγοί. Στα λόγια, ναι. Ρίξε 20.000. Ναι, το νούμερο είναι αδιανόητο, γι' αυτό το λένε 20.000. Το νούμερο είναι πάρτα. Ναι, γι' αυτό λένε ότι δεν πληρώνεται αυτό το νούμερο. Θα δίνουν χορηγοί. Ναι. Και να βγει ένας μάγκας χορηγός, να είναι μάγκας, να έχει καλή εταιρεία όμως και να πει Ελλάδο Ανδρώνη, Ελλάδο ξέρω εγώ Μπούζο. Χορηγό θα είμαι εγώ τη μετάδοση, θα πληρώνω. Θα με βάλει και δύο μήνες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δύο μήνες. Ναι. Χορηγός μετάδοση. Αυτό όμως έχει να κάνει με το χορηγό, αν είναι βαρβατήλα. Έχετε κανένα χορηγό μάγκα εδώ ή είστε μόνο στα λόγια. Έλα, φίλε. Πάει στο εμπορικό, εγώ είμαι. Ξέρω εγώ πουλάω. Κάστα. Ο Κυριάκος να καθαρίσει την υπόθεση. Ποιο? Αφού είναι ο Κυριάκος. Ποιο Κυριάκος? Ο Θωμαίδης, αφού είναι ειδικό σε αυτές τις περιπτώσεις ο Κυριάκος, βέβαια. Τι κάνει ο Κυριάκος? Ο Θωμαίδης, καθαρίσει. Ξέρω εγώ. Νίκο, έλα, γορμού, έλα. Πρόσεχε, παιδί, τι λες και εσύ, παιδί μου, εκεί πέρα. Πρόσεχε, τι λες, μη σε καλές και άνες αγγελές και σένα. Μην τη φας εκ των έσω. Σε καλές και άνες αγγελές, εκ των έσω, μην τη φας. Εκεί ο σταθμός δουλεύει. Πρόσεχε λίγο τα παιδιά. Να είσαι προσεκτικός. Ναι, τι υπονοείς δηλαδή, ρε φίλε. Τώρα, τι να υπονοήσω, ρε Νίκο, ναι. Τι να υπονοήσω. Όλοι το πήραν χαμπάρι τώρα. Ποιο πήραν χαμπάρι? Ποιο πήραν χαμπάρι? Ναι, το πήραν χαμπάρι. Τώρα τι να καθόμαστε και να λέμε ιστορίες. Μάλιστα. Δε, είσαι αερολόγος, δεν λες δεν κάτι. Μα δεν λες κάτι συγκεκριμένο. Σε 10 δευτερόλεπτα πες κάτι συγκεκριμένο. Ναι, δεν λες κάτι συγκεκριμένο. Εγώ λέω να προσέχει τη λέξη από το ραδιόφωνο. Μας. Άντε επιδείξω, ρε. Σε προσέχει, μη. Καλημέρα στον επόμενο. Αερολόγια. Άντε επιδείξω. Κάτι συγκεκριμένο δεν είπε. Θες να κάνεις κριτική στο ραδιόφωνο, στο διευθυντή, στον ιδιοκτήτη, στον Ραπτόπουλο, στον κόσμο. Πες ό,τι θέλεις. Αερολογίες δεν γουστάρω. Δηλαδή έτσι και με βρίσκει κάποιος στον δρόμο. Θα του πω γιατί με βρίζεις, φίλε. Χωρίς λόγο είναι. Αν με βρίζεις, θα κάτσω να σε ακούσω και θα σε ζητήσω γνώμη. Αν με βρίζεις χωρίς λόγο, αν μπορέσω να βγάλω την καραμπίνα σου, δώσω μια. Μη, πρωί, με καραμπίνες, ο άλλος με. Γιατί με βρίζεις χωρίς λόγο. Ναι, ήταν αερολόγος ο κύριος. Είπε, ανήκω πρόσεχε, κάμερα. Ναι, κριτικάρεις χωρίς λόγο. Πρόσεχε για αυτό το λόγο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για τον Ελκαντουρί, ένα δευτερόλεπτο μόνο, είναι 50-50 αν θα είναι στην αποστολή. Δεν μας νοιάζει ο Ελκαντουρί. Εντάξει, εγώ το αναφέρω. Παλτό είναι ο Ελκαντουρί. Δεν σ' αρέσει. Παλτό είναι ο Ελκαντουρί. Ούτε δεκάρι. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αν θα τον πάρει. Άσε με τον Ελκαντουρί. Άμα ήταν Έλληνα θα ήταν στι Κερκίδες τώρα. Καλημέρα. 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 Ναι, εγώ μιλάω. Μάλιστα κύριε, καλημέρα σας. Για τον Ραπτόπουλο ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα κύριε. Εγώ ήθελα με τον Ολυμπιακό να κατεβεί οπωσδήποτε ο Βάρτα. Είναι ο μόνος που αξίζει από αυτούς όλους που είχαν φέτος. Σωστός ο φίλος. Σαμπάνα. Εγώ διαφωνώ και μόνο που λέω ότι είναι ο μόνος που αξίζει από αυτούς. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι που δεν αξίζουν. Σε έφτασα μια ανάσα από του ομίλου Champions League. Παραπάνω αξίζει. Όχι, είπε είναι ο μόνο που αξίζει από αυτού που παίζουν. Όχι, από αυτού που φέραμε φέτο, είπα. Α, τώρα το θέτει. Από αυτού που ήρθαν φέτο. Α, μπράβο. Ωραίος. Τώρα το είπε καλά. Ωραίος, ωραίος. Φίλοι, ωραίος. Ένα είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω με τον Ολυμπιακό να μην παίξει ο Πέλκα. Να έχει δεκάρι τον Μπίσερβαρτ. Έτσι, μπράβο. Και από τη στιγμή που έχει πρόβλημα στα εξτρέμ, πρέπει κάποια στιγμή. Να ανεβάσεις τον Βιερίνια. Το Βιερίνια στα εκτρέμ. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Ναι. Αυτός ο Τόσκα πολύ πτωματήλαυρο μα. Και να αλλάξει τη μισή ομάδα λες. Ωραία. Αυτός ο Τόσκα που φέρανε αυτοί οι αρσούμπαλοι εκεί. Ναι. Πτωματήλαυρο μα. Πολύ ωραία το λες φίλε. Καλημέρα. Επόμενο. Θα είσαι και πολύ ωραίο αυτό.
Αυτό ο Τόσκα. Δεν γίνεται αυτό. Βρωμά τα πόδια του. Ο Βιερίνια θα μείνει εκεί. Δεν Βιερίνια... αλλάζει η τετράδα τη άμυνα. Ο Βιερίνια θα μείνει εκεί γιατί πήρατε παλτό αριστερό μπακ. Γιατί δεν είναι επίπεδο Βιερίνια του μπακ του. Είναι παλτό το αριστερό μπακ. Η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Τέλο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παλικάρια. Παλικάρια. Καλώς, βέβαια, ναι. Παλικάρια μας ρε φίλε. Ναι, παιδιά, έλα φίλε. Γιάννης, όσον αφορά για τον Ουάρτα, αν θυμάσαι στο παιχνίδι με την Μπενφίκα σκόραρε και στο επόμενο ματ που έπρεπε να αρχίσει βασικός κατά τη γνώμη μου, τον άφησε στον πάγκο. Άρα τον αδίκησε που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Φίλε, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Εγώ δεν αντιλέγω. Μπορεί να το αδίκησε. Βλέπεις ότι ο κόσμος είναι υπέρ του Ουάρτα. Άρα με αυτή τη λογική, γιατί είμαι και προπονητής, εφόσον ζήτησε ο Ουάρτα συγγνώμη από τον προπονητή του για τη συμπεριφορά του, καλό είναι να είναι στην αποστολή. Α, και έχει λήξει εκεί το θέμα. Αφήνουν ένα μεγάλο κενό οι φίλοι που θέλουν να υποστηρίξουν τον Ουάρτα. Τώρα, εγώ λέω ότι τον αδίκησε. Το κάτσε λίγο, φίλε. Εγώ λέω ότι τον αδίκησε. Μαζί σα εδώ. Αλλά από το να αδίκησε μέχρι το δεν πάω στην προπόνηση και βγαίνω έξω, ωραία. Υπάρχει μια χάοδη διαφορά. Να μπω ανάμεσά σα λοιπόν. Μια και ο φίλος. Ναι. Συγγνώμη. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Έγινε κουβέντα μεταξύ του και τα βρήκανε. Ωραία. Δεν ξέρω τι είπανε. Ωραία, ωραία. Και επενέβησαν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φίλε, μια και είσαι προπονητής. Και εσύ, Κουλιανέ. Τον Ουάρτα, εγώ θα τον έπαιρνα αποστολή. Γιατί θα τον έπαιρνα αποστολή. Παίζω με τον Ολυμπιακό, κάνω ένα 0 Ολυμπιακός, κάνω εγώ το 1-1 στο 30 και φτάνει στο το μάτς, ξέρω εγώ, μου κάνει το 2-1 στο 55 Ολυμπιακός. Ναι. Τραβάει ένα φάουλο Φορτούνης και πάει στο γάμα. Ναι. Ωραία. Και πρέπει να κάνω αλλαγή εγώ. Ποιο θα βάλω, να τρυπήσω. Να βάζει τον Ζαμπά, αφού άμα ξεκινήσει με τον Ζαμπά σε κλειστή άμυνα. Είναι εξαιρετικός παίκτης, νομίζω. Στο ένα σμέναν, φίλε, είσαι προπονητής, υπάρχει στο ένα σμέναν καλύτερος από τον Ουάρτα. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Εντάξει, να κάνουμε ρε φίλε. Και το Μέση να εξάμα σου κάνει μπάγαλο την ομάδα, τι κάνουμε. Μην είστε προσωπολάτες. Γιατί είναι τόσο προσωπολάτες. Δεν είναι προσωπολάτες. Την ομάδα υποστηρίζουμε, τον Πάοκ, όχι τον Ουάρτα και κάθε Ουάρτα. Εννοείται ότι ονομάζουμε. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχετε παραβλέπετε βασικά πράγματα για να φτάσετε εκεί. Σε μαλώνει τώρα ο Νίκος, ναι. Μα δεν το μαλώνω. Όταν έχει ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Νομίζω ότι πρέπει να την αποδεχτεί. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε και αν ζήτησε συγγνώμη. Είπε ότι δεν θα το ξανακάνω. Άλλο ζητάω συγγνώμη και άλλο ότι δεν το ξανακάνω. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, καλημέρα. Πάμε καλημέρα. Λίγο γρηγοράδα. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, κύριε μου, εσείς. Καλά, καλά. Λοιπόν, με πήρανε χθες το απόγευμα τηλέφωνο από αυτό το Focus Pocus. Ναι. Πώς το λένε. Ξημεροβραδιαζόμαστε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πέρα τηλέφωνο, λέει, ακούτε κύριε, λέει, ραδιόφωνο. Λέω, ακούω, λέω, το ραδιόφωνο είναι η παρέα μου. Ναι. Λέει, τι ακούτε, λέω, Μπουζόπολης. Λέει, καλά, ποιος σταθμός είναι αυτός. Λέω, το Μπούζος FM, λέω, το γνωρίζετε. Λέει, κύριε μου, λέει, τη συχνότητα πείτε μας. Και λέω, 95,5. Ναι. Λέω, πιάνετε. Τώρα δεν ξέρω αν το μετρήσαν, τι κάναν, τους το κλείσαν. Είσαι αλήτης. Είσαι αλήτης, φύγε. Καλημέρα. Είσαι αλήτης, τέλος. Καλημέρα. Τι έγινε ρε ραπ, εγώ τα διαβάζω όλα. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα με Τζέλσι ήταν καλός ο Τόσκα, λέει, τώρα γιατί το ξεσπατώνεις. Καλός ήταν ο Τόσκα. Ναι, έτσι λέει, δεν ξέρω, είπες, λέει ότι την πρώτη εβδομάδα ήταν καλός ο Τόσκα. Ναι, αφού δεν ανέβαινε απάνω, καλός ναι. Ήταν. Άρα είναι μόνο για να μείνουμε, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Στο περο, τριαλωστό περο είναι. Ναι, ναι, παίζει και στο περο. Ο Τόσκα είναι καλός σε 3-5-2, τρίτος αριστερός στόπερ. Αυτή είναι η θέση του Γαλλία. Εκεί μπορεί να αποδώσει. Ή να μείνετε όταν η ομάδα του είναι μαζεμένη. 3-5-2, τρίτος αριστερός στόπερ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Μια ερώτηση. Ο Άρντα, εντάξει, καλός χρυσός. Και άμα μου γίνει δεύτερος Κουτσιανικούλης και μου ρημάξει τα αποδυτήρια, γιατί οι υπόλοιποι θα λένε ότι το πέρασε μαλακά με τον Ολυμπιακό, τον έβαλε μέσα, δεν κράτησε την υπόσχεση ο προπονητής. Και εγώ θα κάνω κάτι αντίστοιχο και εντάξει, έλα τι έγινε. Εκεί τι κάνεις. Γιατί όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει η ομάδα. Όταν χάνει η ομάδα, χάνει ο προπονητής. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, φίλε. Οπότε ο Λουτσέσκου, με το να μην το βάλει, θα το πάρει πάνω το άμα. Και στην τελική, ο Πάοκ όταν πήγαινε κάτω στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι γενικά άγγιζε παλιά ή χάναμε. Δεν πήγαμε πάντα για την νίκη. Ωραία, δηλαδή, τόσο... έτσι μια τελευταία ερώτηση εγώ. Να. Θεωρείτε ότι ο Ουάρντα σαν ποιότητα δεν αξίζει τον κόπο να κάνει πίσω ο προπονητής. Δηλαδή, παιχτικός. Σαν ποιότητα αξίζει. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Ναι, 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 φίλε. Πολλές φορές για το καλό του συνόλου πρέπει να κάνει και κάποια μικροθυσία. Δηλαδή, είστε εσείς σε μια επιχείρηση, ας πούμε, και το διαφημιστικό τμήμα είναι ένας ο οποίος είναι τρελός. Ναι. Αλλά είναι καλός τρελός. Καλός τρελός. Δηλαδή, τσιρίζει, φωνάζει, ουρλιάζει, ναι, αλλά σου φέρνει, ξέρω. Μου φέρνει, ναι. Μπορεί να δώσει κανένα μπουνίδι, κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό, ας πούμε. Ναι, ναι. Να του δώσει καμιά σφαλιάρα. Ναι. Τον κρατάς, δεν τον κρατάς.
Του δίνω ευκαιρία, σαφέστατα. Γιατί άμα δεν με έκανε δουλειά, δεν θα τον έδινε ευκαιρία. Γι' αυτό το ίδιο κάνω και με τον Άρτα. Αλλά άμα το ξανακάνει συνέχεια και δημιουργεί πρόβλημα στην επιχείρηση, γιατί μετά δημιουργεί πρόβλημα στην επιχείρηση. Παρακαλώ. Άμα φωνάζει, βαράει τι πόρτε. Ναι, μετά φαντάζομαι. Άμα σου χαλάσει το σύνολο. Άμα σου χαλάσει το. Το είπε, παιδιά, ο Λουτσέσκου. Το είπε. Εγώ δεν ρισκάρω για έναν άνθρωπο να χαλάσω την ισορροπία τη ομάδα μου. Τέλο. Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν. Πού θα το δείτε το ντέρμπι αυτής Κυριακής? Μα φυσικά στην Wind Vision. Μη χάσετε λοιπόν αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Nova Sports 1 High Definition από τη Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μάζεψε λοιπόν όλη την παρέα τώρα σπίτι και απόλαυσε μαζί με πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα το μεγάλο ντέρμπι και βεβαίως μην αγχώνεσαι για το τι θα κάνει η γυναίκα ή η κοπελιά σου. Με την Wind Vision απολαμβάνεις ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. With Vision και βλέπουμε Derby, η γυναίκα βλέπει ό,τι γουστάρει στο τάμπλετ. Για καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σας, όλα τα έχετε με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και άπεφτα, άπεφτα σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 στη Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Βγάλε κανένα Ολυμπιακό να μας πει. Δεν θα βγει κανένα. Πόσο βλάκας νιώθει. Δεν θα βγει κανένα. Αν νιώθει. Εδώ ίσως μπορεί να πει ότι ο Τουρέ είναι παιχταράς. Ριβάλτο. Ναι, δεν τρίβει τα μπούτια του. Δεκάρι τον έβαλαν λέει χθες. Βάλαν δεκάρι. Δεκάρι τον βάλαν λέει χθες. Να κάθεται να περπατάει. Πραγματικά τον έβλεπα και λέω όχι ρε γιάγια. Πάρε λίγο φυσική κατάσταση και παίξε λίγο μετά από ένα μήνα. Μη διασύρεσαι στα μάτια μας. Έτσι. Μη διασύρεσαι στα μάτια μας. Εσείς περιμένατε ένα χρόνο τον αυτόν, έτσι. Τον περπάτο. Ναι. Τον περιμένατε. Ναι. Ναι. Εκείνος βέβαια ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ένα κλικ παραπάνω ήταν. Ήτανε fitness εκεί. Ήτανε φίτος. Αυτός είναι λίγο μπαμπάτσικος. Στα μπαμπάτσικα που τρως εσύ. Προτιμάω το γιάγια του ρε από το Σνόμπ Μπερμπάντοφ. Γιατί ο Μπερμπάντοφ μου βγάζε ένα στυλ του. Εγώ τώρα ήρθα από εκεί στο χωριό και σας κάνω χάρη που και περπατάω κιόλας. Αυτό το κολοπεδαρισμό που έβγαζε με αυτή και τη βρωμοβουλγάρα τη γυναίκα του. Ο Τουρέ είναι Ολυμπιαξάκι. Το κρατάει ότι ήταν από εδώ ξεκίνησε την καριέρα του. Γούσταρε δηλαδή. Ολυμπιαξάκι, αλλά του πούλησε, έφυγε. Ναι, στα λεφτά πολλά. Ναι, γιατί τον πρωτοσέλιδο. Πάλι είμαι αντίθετο να φύγει στα 22 παιχταρά και να μου ήρθε στα 36 κοπρίτη γέρο χοντρό. Ναι. Είμαι αντίθετο. Σαν Ολυμπιακό θα περίμενα κάποιο από του οπαδού του Ολυμπιακού παράγοντα. Παλιός παίκτης, παλέμος, να έλεγε δεν θέλω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, έχετε την δυνατότητα βέβαια να καλείτε στα 30 να πούμε τον Γιώργο. Εδώ λέει: με ΑΕΚ λέει κερδίσατε στο Ρελαντί, κόντρα στον Άρη σαν χαλαρή. Πολύ σανό, από την πολύ χαλάρωση θα αποκτήσετε κυταρίτιδα, λέει ο Γιώργος. Εγώ ξέρω τι ομάδα είναι ο Γιώργος. Αριανός προφανώς ή εξής. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει. Είναι αίτητος παντού στο πρωτάθλημα. Έχει 4 στα 4. Τι χαλαρώση. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κατά πρώτο λόγο. Ο ΠΑΟΚ κατά δεύτερο, πολύ πίσω Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι πατάει καλύτερα, δεν έχει μεγάλο μάτς. Ο Ολυμπιακός πήρε στο 158 δύο μάτς. Και το ένα το πήρε χαριστικά. Στο πρωτάθλημα με τη Λεβαδιά. Σφύριζαν οι Ολυμπιακοί γιατί είχε κατοχή ο Λεβαδιακός η τελευταία επίθεση. Θέλω σχόλιο του ραπ για την κολοτούμπα του Γεωργίου που λέει ότι τελικά δεν θα το πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα γιατί έχασε το παρασκήνιο από Σαββίδη Μαρινάκη. Ναι. Σχόλιο σου θέλει. Εγώ το καλοκαίρι που πήγα εκεί στα Πετράλωνα ναι. Μου είπε ότι είναι δεμένοι οι επόπτες, οι διαιτητές, ναι. Ο Τίγρης τσιμεντώνει. Ναι. Κάνει το σπίτι δηλαδή πάνω στην Ελλάδα. Ναι, φτιάχνει διόροφο πάτωμα, ναι. Κατανοώ την προσπάθεια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, έχω την πεποίθηση και την πληροφορία ναι. Ότι πάλι θα το σηκώσει ο Τίγρης. Πάλι ο Τίγρης. Αλλά κάνει κολοτούμπα. Μπορεί να το σηκώσει ο ΠΑΟΚ φέτος ναι. Με ό,τι στραβό και παλαβό και ιστορίες. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε και η ΑΕΚ δεν έχει το Χιμένεθ να κρύψει τις αδυναμίες. Αυτό είναι το καλύτερο σχόλιο που έχει κάνει τελευταίο ένα μήνα για μένα, να ξέρεις. Ο Ζουνίδης δεν κρύβει τις αδυναμίες που Ζουνίδης, το έκανε ο Ζουνίδης μπορεί ο Μανόλο. Να είναι μια κοπέλα που έχει σπυράκια και αντί να βάλει make-up να πάει βάλει τα κούνι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Από τον Εύρο το μυαλό του στο Δέλτα του. Δηλαδή επικό. Πρωτόγωνο. Είναι το πιο εύστοχο σχόλιο που έχεις κάνει. Πρωτόγωνο. Πάντως ο Παοξής να ξέρεις, εγώ πήγα σε ένα ψιλικατζίδιο χθες. Πού είσαι ρε κουρ, μόλις έρθες στην εκπομπή. Ναι. Ξέρεις μου είπε. Μόνο το πρωτάθλημα με και η πέστα δεν με νοιάζει ούτε το κύπελο ούτε η Ευρώπη. Μόνο το πρωτάθλημα. Γιατί έκανε ου εχθές.
Γιατί με τον Άρη, μωρέ, είναι το θέμα της καζούρας. Μόνο γιατί... το πρωτάθλημα. Λέω, εγώ γίνει 43, ο μπαμπάς μου 75, μου να δούμε 35 χρόνια τίτλο. Γιατί οι δεξιοί που πήγαν εκεί βαρέσαν τους αστυνομικούς αυτό το μάτς και δεν πριν το μάτς. Ναι, γιατί, γιατί, γιατί. Ναι, καλό ερώτημα, Κωνσταντίνε. Στο τραπέζι είχαν πέσει πολλά ονόματα για τη θέση προπονητή, αλλά με την επιμονή του Ραούλ έκλεισε ο Καρυπίδης τον Ερέρα. Ναι. Λόγω των φιλικών σχέσεων που είχαν επιβέρεια, τον εμπιστεύτηκε. Ευτυχώς λέμε εμείς οι Αριανοί και μας δικαιώνει επιλογή. Όχι απλά σας δικαιώνει. Σας απογειώνει κιόλας. Έτσι. 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 Καλημέρα! Τη Βέρεια τη διέλυσε βέβαια ο Καρυπίδης. Εντάξει, έπεσε ο φίλος. Άλλος, καλημέρα! Ελπίδα Σκουτάριος την έκανε. Καλημέρα! Έλα φίλε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτό που λέει, επειδή έχεις ένα παιδί και εσύ και ο Κουλιανός, ήθελα να σου εξηγήσω αυτό που λέει για τον Άρντα. Αν είχες δύο παιδιά και είχες... και τιμωρούσε το ένα και συνέχεια του τη χάριζε, θα χαλούσε το τέλος και το άλλο. Μιλάς με άνθρωπο που δεν μπορεί να τιμωρήσει το σκύλο του, ρε φίλε. Ποιο παιδί να τιμωρήσει. Φίλε, ακριβώς, να σου πω κάτι. Ακριβώς, φίλε, ναι, φίλε. Να με μέσα ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Μισό. Λοιπόν, πες σε μένα, ο Κωστής δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε Ευγενία, τον κάνει γιογιό. Ας, είναι η καψούρα του, είναι η αδυναμία του. Άκου το άλλο. Το πρόβλημα όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικογένεια θα ήταν αν και η γυναίκα σου έλεγε στο γιο σου ή στο παιδί σου το πρώτο, έλεγε έλα μωρέ δεν πειράζει, χάρισε το τι, είναι καλό παιδάκι, χάρισε ναι, το τι, ναι. Στο τέλος θα ήταν το χειρότερο. Γι' αυτό το πρόβλημα στην πόλη είσαι εσύ αν το κατάλαβες και άλλοι σαν και σένα που λέει τον Άρντα, έλα ρε είναι πολύ καλός παίκτης, βάλ τον να παίξει. Ο Άρντας θα την ψηλιαζόταν αν όλη η ραδιοφωνική παραγωγή και όλοι τον έλεγαν αγόρι μου, είσαι για τον Μπούλο. Ναι. Τελείωσες από τον Πάρντα. Απόλυτο δίκιο. Κατάλαβες σε ποια ομάδα είσαι. Αυτό απολογούμε ναι. Απέναντι σου. Αν όμως ο Άρντα ακούει τα φιλαράκια του και λέει, έλα ρε, κάνε μαγκίτες ακόμα, σε παίρνει. Γιατί άλλοι λένε ότι είσαι το άστοχο είναι που λες ότι. Α, πήρες φορά. Το άστοχο είναι που λες για τον Κωστή, γιατί εγώ είδα 5 οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του χθεσινού παιχνιδιού προχθές να λένε παιχταρά μου Άρντα, δεν σε βάζει σε κάνει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ο Κωστής. Είναι ο καθένας τι έχει στο μυαλό του. Ένα λεπτό να απολογηθώ στον Κωστή. Οι ίδιοι οπαδοί μας. Συνοπαδοί μας. Πήρα λίγο. Δεν προσωπεί στον Κωστή τώρα. Γενικά σε όλους. Γι' αυτό ο άλλος τα είχε βρει με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, τα είχε βρει με τον Μπρίγιοβιτς και τον έφτιαξε. Θυμάστε που τον άφησε. Ένα λεπτό, παιδιά. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Κουλούρης να τον πλακώσει, θα τα βρεις και με τον Κουλούρη. Ναι, και με τον διάλογο θα τα έβρισκε. Εάν πήγαινε να τον πλακώσει ο Κουλούρης, θα άφησε το γυμναστή να πλακώσει τον Κουλούρη και θα τον έδιωχνε τον Κουλούρη. Τον έχει ανάγκη τον Μπρίγιοβιτς. Και το ερώτημά μου απάνω είναι λογικό αυτό όμως. Τον έχει ανάγκη τον Ουάρντα πολύ σαν παίχτη. Τον έχω πάρα σαν... πολύ τον έχει. Γι' αυτό και δεν το πετάς. Που σημαίνει και κάτι άλλο, παιδιά, και εσύ και ο ακροατής. Ότι ο δανεικός του ατρομή του ήρθε και είναι πιο πολύτιμος από τις μεταγραφές. Αυτό είναι ένα θα θέμα. Είπαμε αυτές, για τις μεταγραφές τα είπαμε. Πέρσι. Καλό, εντάξει, άλλο είναι αυτό. Άλλα τώρα, να σε καλά, φίλε. Μαζί σου είμαι εγώ, να ξέρεις. Δεκτή εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Έχουμε πει πάνω απ' όλα ισορροπία και πειθαρχία. Μπάλανς. Πέρσι τέτοια περίοδο. Αξία το διώξατε που πήγε να δει το δόνι. Υπάρχουν παραδείγματα και παραδείγματα. Πέρσι ο Κωνσταντινίδης έκανε πειθαρχικό παράπτωμα, τον ξύλωσα γιατί δεν τον είχαν ανάγκη. Ο Κωνσταντινίδης 1,5 μέτρο σε πιο κοντά στο βουλιουκλάκι. Διαχειρίζεσαι τον καθένα ανάλογα με την αξία του όμως Κωστή. Ναι, είναι λογικό αυτό να γίνεται. Τι να κάνουμε. Όταν αυτός ο παίκτης με προσφέρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τον τιμωρήσω ή δεν θα τον τυφασέψω. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο παιδιά ή τρία παιδιά και ο ένας είναι πολύ καλός μαθητής και οι δύο είναι κουμπούρες. Θες δεν θες, τον καλό το μαθητή τον έχεις αλλιώς. Ακόμα και στο ίδιο το σπίτι. Η διαχείριση είναι διαφορετική, ναι. Ακόμα και στο ίδιο το σπίτι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Διαχείριση υπάρχουν και οι χαϊδεμένοι και τα αποπέδια. Παντού υπάρχουν. Θα μου πεις μετά δημιουργούνται ψυχολογικά πάση. Χίλια δυο δημιουργούνται. Ναι, ισορροπία. Ισορροπία. Μπάλανς. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Τον Γκαρσία που έδρανε τον Δόνι, γιατί ρε παιδιά δεν τον τιμωρήσατε και τον κάνατε οδό. Καλημέρα, επόμενο. Ένα ερώτημα δηλαδή. Άρα ανάλογα την αξία του προβολή. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Όχι ο παιδί. Και είναι φουκαραδάκι και από την Αίγυπτο. Εγώ το στηρίζω. Το στηρίζεις. Ναι. Το εγώ δεν το στηρίζω. Εσύ μην το στηρίζεις. Σε τέτοια θέματα. Παιχτικά το στηρίζω. Εσύ στήριζε τον Καρσία. Εγώ δεν στήριξα κανένα παίχτη. Εσύ στήριζε τον Λεοντιάδη, τον Τουρσουνίδη. Δεν με καίγεται καρφί για κανένα παίχτη. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Εμένα με ενδιαφέρει τα τέσσερα γράμματα, η ομάδα. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Ο πιο προσωπολατρικός λαός στον κόσμο μιλάει για τέσσερα γράμματα. Ναι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά. Να μιλήσουμε κι εμείς λίγο, ρε παιδιά. Έλα, λοιπόν, ναι. Νίκο, δεν θα με ερμήσεις. Λοιπόν, το λάθος του Άρντα, όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ το καταλαβαίνουν και λένε ότι ήταν λάθος η κίνησή του, έτσι και κατακριτέο. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί όμως, κατά την άποψη των περισσότερων από εμάς, μια λάθος απόφαση του Λουτσέσκου
η οποία λέει ότι δεν θα τον βάλω τον Ουάρντα βασικό σε ένα από τα πιο σημαντικά μάτς με την ΑΕΚ και κατ' επέκταση, αφού είναι τιμωρημένος τώρα, στα δύο πιο σημαντικά μάτς, γιατί δεν τον παίρνει και με τον Ολυμπιακό. Αυτή δεν είναι η δύο κύριοι αντίπαλοι σου. Τον Ουάρντα γιατί τον πήρες, για να κερδίσεις τον Απόλλωνα και τη Λάρισα και τη Λιβαδιά. Ο Ουάρντα τι σχέση έχει, είναι προπονητής, αυτός θα βγάζει δεκάδα, αυτή είναι η απόφαση του προπονητή, τελείωσε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα γίνει και προπονητής ο Ουάρντα. Όχι, όχι. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν εδώ θέλει υπάρχει... να το ξεκινήσει, ξεκινάει με άλλο σχήμα. Έτσι, από τη γνώμη μου, Νίκο. Ναι, τη γνώμη μου να πω. Ναι, τη γνώμη, μην ορμάς, τη γνώμη μου να πω. Μα δεν ορμά, απλά λέω τον αντίλογο σε αυτά που μου είπες. Ότι δεν λοιπόν. Γίνεται ο Άρντα να αποφασίζει για την δεκάδα. Άμα λες τον κάνουμε προπονητή. Δεν γίνεται, αλλά όλος ο κόσμος, η πλειοψηφία με όσους συζητάω εγώ και ο Κώστας πιστεύω, και από τα τηλέφωνα που παίρνετε και εσείς. Ας γίνει ο κόσμος προπονητής τότε, ρε φίλε. Μην έχουμε το κανένα στον πάγκο να αποφασίσουμε εμείς διαβοής. Ποιο να βάλουμε, ρε παιδιά. Εγώ παιδιά, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει ιεραρχία και πρέπει να την τηρούμε. Η ιεραρχία δεν μου λέει τίποτα. Τον υπουργό, πρωθυπουργό. Η ιεραρχία. Βουλευτή να μην το σχολιάζουμε επειδή δεν είμαστε βουλευτές. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε. Να... Δεν είπαμε να τον κριτικάρουμε. Ή άμα ξέρω ένα στιχουργό, επειδή δεν γράφουμε τραγούδια, μην κριτικάρουμε ένα τραγούδι. Δεν είπαμε να μην τον κριτικάρουμε. Άμα γαυγίζει ο Καράς, ας πούμε, που εγώ δεν είμαι τραγουδιστής, δεν μπορώ να πω. Δεν μ' αρέσει κάποιο. Εγώ δεν είπα να μην τον κριτικάρουμε. Αλλά να τι... τον κριτικάρουμε, ναι. Εμάς, ναι. Κώστα, απλά, ναι, έλα, Κώστα, ναι, έλα. Ναι, δηλαδή η ιεραρχία είναι να παίζει ο Καντουρί, που όλοι παραδέχονται ότι ο καλύτερος είναι ο Ουάρντα, ή ο Λιμνιός, που ναι, μεν είναι τακτικά καλός, αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Ουάρντα, έτσι. Αλλά σε κάποια μάση να παίζει και ο Λιμνιός. Και... αλλά όχι να παίζει, να έρχεται πάντα από τον πάγκο ο Ουάρντα. Πού καταλήγεις, δηλαδή, πες μας τώρα, πού καταλήγεις. Καταλήγω στο ότι είναι κατακριτέα η αντίδραση του Ουάρντα. Αλλά έχει προκληθεί επανειλημμένες φορές από την άδικη στάση του Λουτσέσκου για μένα. Μάλιστα. Στην άποψή μου, λέω. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, νοείται, νοείται. Και τον ναι. Χάνουμε από τα δύο σημαντικότερα μάτια της σεζόν για μένα. Ναι. Πρώτο γύρο. Πρώτο αυτό. Γύρω. Έγινε, αυτό φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Ναι. Πάντως το Παουκάι κανόδινα πέρασε. Δεν φάνηκε το κενό του Άρντα, εγώ θα πω. Ναι. Μια χαρά. Πήρε την νίκη, 2-0, όλα καλά. Τώρα θα δούμε να γίνει ο Καραϊσκάκης. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνει μάγκας. Ο Πάου και ο Λουτσέσκου και να πούνε τον Ουάρντα, κοίταξε Ουάρντα, δες εδώ πέρα. Έχουμε κι άλλους που είναι αστέρια σαν και σένα. Καλό. Έτσι δεν είναι. Ναι, σωστό. Ναι. Μπες μαζί με τους άλλους αν θες, ναι. Εγώ θα σε βάλω. Θα σε βάλω. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σε ξεχωρίσω. Δεν είσαι ο ξεχωριστός, δεν είσαι ο Μέση. Μα έχω άλλο 6-7. Έχω ναι. Τον Βερίνια, έχω ναι. Τον Μάτος, έχω τον Μαουρίζιο, έχω ναι. Τον Μπρίγκοβιτς. Δεν γίνεται να κάνω ειδική μεταχείριση για σένα. Είπες ένα μπακ, δύο μπακ και ένα σέντερ φόρτερα σε αυτούς όλους εδώ. Ναι, για μένα αυτή είναι και ο Βαρέλα ο τέταρτος. Αυτή είναι, αυτή οι 4-5. Άλλες θέσεις είπες τώρα. Είπα Μάτος, Βιερίνια. Μπακ. Ναι, ναι. Πρίγκοβιτς Μαουρίσιο. Πήρα τα μπακ και τον άξονα από κέντρο και μπροστά. Ναι. Αυτούς εδώ. Δεν παίζει ο Ουάρντα. Ναι. Πρέπει να πεις έχω Λιμιό, έχω Σάμπα, έχω Ελκαντουρί. Έχω Ελκαντουρί, έχω Μπίσεσβαρ. Έχω Μπίσεσβαρ. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις. Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για τα διαμάντια. Γιατί ναι. Μιλήσαμε για τα αστέρια. Μάλιστα. Ναι. Πάμε. Γιατί στις μπάτες δεν θεωρώ κανένα αστέρι. Προσωπικά εγώ ακόμα δεν θεωρώ κανένα ότι είναι τόσο απαραίτητος. Μάλιστα. Έλα φίλε. Όσο ο Ουάρντα. Ναι. Καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Λοιπόν, το Παλτοκαντουρί. Έχει μάνατζερ Ραϊόλα, γι' αυτό και παίζει μόνιμα. Τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Τι νοιάζει. Εγώ τον κρίνω σαν παίκτη. Δεν με νοιάζει ο μάνατζερ, το αυτό θέλω να πω. Ναι, παίζει από αυτή την άποψη λέω, ναι. Έτσι, και εκεί πάνω τρώγεται ο Ουάρντα, και ο οποίος για μένα καλά κάνει και αντιδράει. Εντάξει. Φίλε, να αντιδράσει, εγώ είμαι μαζί του, αλλά να αντιδράσει μέσα στα όρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτά είναι τα γράμματα. Ναι. Παίζουν οι μάνατζερ στο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Μάλιστα. Έγινε φίλε. Να αξίζει, παίζει μόνιμα ο Καντουρί. Όποτε τραυματίστηκε είδαμε άλλο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτά είναι. Τα λέμε. Λέει ο Τζαπαύλο Αντρώνης. Ποιος μας ακούει. Κάποτε ο Λίμπρεχτς, πάμε ιστορικό γεγονός, ναι, ναι. Έδιωξε το λεωφορείο της Αποστολής, ναι. Τον καλύτερο τότε παίχτη Καρτάδο, πριν τον ντέρμπι στην Αθήνα και έφερε θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Ποιος το έκανε αυτό, ο Λίμπερτς. Ο Λίμπερτς με τον Σκαρτάδο. Πήγαινε για πρωτάθλημα ο Πάουκ τότε, πες τον Παύλο Ανδρώνη. Για Παύλο, ακούς, πήγαινε για πρωτάθλημα. Πήγαινε ο Πάουκ για πρωτάθλημα. Ναι. Ένα αυτό. Και δεν ξέρω τότε αν είχε κι άλλα αστέρια πλην ναι. Του Σκαρτάδο ο Πάουκ. Είχε. Το ερώτημα που θα κάνω στον Τζον Παύλο Ανδρώνη. Τζιαπαύλο. Διαβάζοντας σήμερα το αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα Μέτρο προς τις ομάδες της Γάμα Εθνικής και είναι καταπληκτικό. Θεσπέσιο και μπράβο στα παιδιά. Πρέπει να τα δώσουμε. Είναι η μόνη ομάδα σε όλες που διάβασα που έχει μόνο δύο επιθετικούς, οι άλλοι έχουν 5-6. Ο Παύλο Ανδρώνης έχει μαζέψει χαφ και δεν έχει επιθετικούς. Του κάνουμε κριτική λοιπόν. Βεβαίως. Γιατί τόση χαφ, κύριε Ανδρώνη. Και δεν έχουμε άλλον ένα σεντερφόρ, ας πούμε. Με τον Κομωτή τον Αγγελούδη θα τη βγάλει ναι. Με τον Κομωτή. Δεν πήρε ένα άπκομα ακόμα. Βάλα και τον Καβάλα, καμπανιακό. Ξέρω εγώ ποιες είναι οι ομάδες. Τρία φορ. Όχι, λέει επιθετική. Πέντε, έξι, πέντε, τέσσερις. Πες δύο έχουμε, Μακεδονική. Πρώτα Μακεδονικό, δύο. Κόλπο τους κάνουμε. Δεν ξέρω τι κόλπο κάνει. Θα τα βάζουμε από πίσω. Δεν ξέρω τι κάνει. Από πίσω θα έρχονται. Με τα χαφ θα τη βγάλει, λέω. Πάμε, ξέρω, έχουμε γεμάτο κέντρο. Γίνεται χαμός. Καλημέρα, ναι. Τι, το καλό σου, ναι. Ναι. Ακούτε. Βέβαια, άκου λέει.
Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Νίκο. Μια ερώτηση Νίκο σε σένα προσωπικά. Καταρχήν μια επισήμανση. Για μένα όλοι οι παραβατικοί παίχτες στο παρελθόν είναι παιχτούρες. Πρώτον. Δεύτερον, έχεις ένα πολυκατάστημα και ένα τμήμα σου δεν τα πάει καλά. Τι κάνεις, το κλείνεις? Όχι, όχι. Ρίξε μια ψυχολόγο δίπλα ή μια τζούλια ρε φίλε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. 1,5 εκατομμύριο δύο επιχείρηση είναι. Εδώ ανοίξε ένα μαγαζί για να βγάλεις 30 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι. Ασφάλειες, πάω, ιστορίες, κόλπα. Ναι. Βγάλε μια τζούλια εκεί, δώστε και να του ρουφήξει το προστάτη. Εγώ είπα 12 με 2 τζούλια, 2 με 4 μιλφ, 4 με 6 κούγκαρ. Κάντε κάτι, δώστε κάτι στο παιδί. Να καλημέρα, μην βγαίνει έξω. Βάμος. Τα λέμε. Καλημέρα, επόμενος. Ναι. Μπορεί να το χωρίσουμε ένα δύο ώρα. Να περνάει καλά, να μένει σπίτι. Δεν χρειάζεται να βγαίνει έξω. Άμα είναι να πιει. Ναι. Μπορεί να βγει και στο σπίτι λίγο. Πήγε λίγο. Και στο σπίτι. Ναι. Εντάξει. Άμα είναι να κάνει δουλειέ όμω. Άμα είσαι ρεαλκοολικό. Εγώ πιωμένο δεν μπορώ να αποδώσω, φίλε. Πάντως δεν ξέρω για σένα. Εγώ άμα δεν κάνω προπόνηση. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Κύριε Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Συγγνώμη, ναι. Αφού από μπάλα γνωρίζεις κάπου σε, από ότι σε ακούω συνέχεια, δεν μου λες, πήγε, δεν τον έβαλε και τη Δευτέρα δεν πήγε καθόλου στην προπόνηση. Άκουσε με, όποιος παίρνει και κάνει τον προπονητή και δεν σταματάει ακούρε, κόψε τον ρε παιδί μου, βαρέθηκε να τους ακούρε. Καλά, μην φωνάζεις. Μην πάθεις και τίποτα, ήρεμα, χαλάρωσε. Νίκο, ναι, αγόρι μου, έλα. Δεν χαλάρωμα, ακούω συνέχεια. Ναι. Κάνουν τον προπονητή. Είχομαι. Δεν πήγε στην προπονητή. Στάσου ρε φίλε, μισό, μη συγχύζεσαι. Εσείς τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν μικρός? Δεν μπορώ να σου πω τι δουλειά έκανα. Και τι, παράνομη ήτανε? Δεν θέλει. Όχι, δεν ήταν παράνομη. Νομιμότατη, αλλά... Ωραία, εντάξει, μην το πεις. Δεν μου λες, όταν κάθεσαι και παρακολουθείς, θα πούμε, πολιτικά. Έχεις άποψη? Πολιτικά? Ναι. Έχω. Έχεις. Γιατί είσαι πολιτικός, γιατί κάνεις τον πολιτικό? Τραγούδια ακούς? Θέατρο πας? Κινηματόγραφο, σκηνοθέτηση, είσαι, πώς μιλάς για το έργο? Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό, περιμένω, με πεις τι. Τι δουλειά, τι θες να πεις τώρα, τι δουλειά έχουν αυτά? Λέω ότι... Τον μπέρδεψες τώρα. Δεν μπέρδεψες τώρα, ναι. Θέλει να πει ότι όπως ασχολούμαστε με μια ταινία που μας αρέσει και τη σχολιάζουμε θετικά αρνητικά, ασχολούμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αγαπούσες ας πούμε? Ναι. Όχι, όχι, τον Ανδρέα ποτέ. Α, δεν ήταν Πασόκ. Τον Πατακό τον αγαπούσες? Τον Πατακό, ναι. Ωραία. Να το πιάσω. Περίμενε. Με τη δεύτερη τον τσάκωσες. Δηλαδή μη σου πεις, ήσουν στρατιωτικός ή πολιτικός που τον αγαπούσες? Δεν είχες δηλαδή τίτλο τέτοιο? Όχι. Όχι, δεν ήμουν στρατιωτικός. Αλλά πολιτικός, αλλά... Εξήγησέ μου. Κύριε Κώστα. Ναι. Άκουσε. Ναι, σ' ακούω εγώ τώρα. Δεν μου λέτε. Μάλιστα. Δεν πήγε στην προπόνηση γιατί δεν τον έβαλε, ας πούμε, σε ένα μάτι. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Καλά έκανε και δεν πήγε. Όχι, εγώ είμαι μαζί σας, κύριε μου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά έκανε και δεν πήγε. Ο Πρίγιοβης που ήθελα να τον... Απίδαρχος ο κύριος Κώστας, απίδαρχος. 100 κάνουν τον προπονητή, ρε. Κόψε, ρε. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Σε βλέπω λίγο αυταρχικό, λίγο, ναι. Μουσάτος δεν είναι. Μασέλα έχει, δεν είναι. Ακροδεξιός είναι, νοσταλγός είναι. Η επανάσταση πέρασε. Πάμε επόμενη γραμμή. Για Παύλο απαντάει. Πάλι. Ο ναι. Πάουκ λέει τότε πήγαινε πάντα λέει, για πρωτάθλημα πέσουν εκείνη την περίοδο. Ναι. Έτσι λέει. Με από τον δεύτερο πέσουν πόσους βαθμούς διαφορά ναι, ο Πάουκ. Ναι. Δεν ξέρω. Πάμε, καλημέρα, έλα λίγο αφορτσάρουμε στο φινάλε. Με το Λίμπρεξ. Είχε καλή ομάδα τότε με Λίμπρεξ. Άλλο λέω ναι, εγώ. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Έλα, φιλέ! Ναι. Έλα, καλημέρα. Χαμήλωσε ναι. Λίγο μόνο γιατί θα μα κουφάνει στο φινάλε. Πάμε, αυτά τα γράφουμε στην εφημερίδα. Λοιπόν, δεν τα πιστεύουμε. Εμένα η άποψή μου είναι. Για πρωτάθλημα, πάω. Ναι, κύριε μου. Εμένα η άποψή μου είναι πως ο Λουτσέσκου ναι. Έχει μπλέξει να πούμε μέσα τώρα σε ένα εγωιστικό παιχνίδι. Όπα. Σε ένα παιχνίδι εγωισμού. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Γιατί θα χάσει το κύριο του σαν προπονητής. Απλά ένα πράγματα. Ναι. Όσον αφορά τον Ουάλλα από την τώρα, άλλη. Τώρα όμως πάει στο Καραϊσκάκι και του καθίζει ο Φορτούνης ένα γκολ στο 58 λεπτό. Αυτό σου λέω. Θα βρει Ουάλλα τώρα... να κάνει το ένας μέναν. Να τον πάρει με 2-3 παίχτες να πούμε εκεί που τον έχουν να πούμε ναι. Τον αγαπάνε και να τον κάνουν κατήχηση. Θα τρυπήσει με τον Λιμιό δηλαδή κατήχηση. Τον Ολυμπιακό οργανωμένα. Ξέρω να τον κάνουν κατήχηση, να του βάλουν λίγο μυαλό ναι. Και να του δείξουν τι σημαίνει να πούμε ΠΑΟΚ. Ναι. Τέλος. Τι σημαίνει σοβαρός οργανισμός, εγώ θα πω, όχι μόνο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να κάνω καθένα στο τσιφλίκι. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ? Αυτό είναι ΠΑΟΚ μόνο σημαίνει... στο Μουγκαμπέτη και στο Χουνιαμά. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Κοίταξε, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο ο ΠΑΟΞΙΣ. Να περάσει από την καφρίλα στον ευρωπαϊσμό, να περάσει από την παραβατικότητα στον εξυγχρονισμό. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ σε πολλά θέματα. Ναι. Θα αφήσει και στην Τούμπα το. Να σε καλά, φίλε. ΠΑΟΚ είναι έτσι και εμείς.
να και σε... οι οπαδοί. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Πήρε, λέει, το πρώτο σκόρ το σέντερφορ του Γυμιακού, λέει ο Παύλος. Ένα ξένο. Ναι. Ναι. Έχει και Αγγελούδη, λέει, έχει και το Ρένο. Μια χαρά είναι. Ο Ρένος χάφι είναι. Δεν ξέρω, είναι χάφ, αφού λέει ο επιθετικό τον έχει για μπροστά. Το πρώτο σκόρ του Γυμιακού πήρε. Βέβαια, καλά, σέντερφοράρα. Ομάδα είναι προποτζίδικο ο Γυμιακός. Δεν ξέρω τι είναι. Παύλο... Λίγα λόγια για την πατρίδα. Ναι. Ο Γυμιακός είναι προποτζίδικο, δεν είναι ομάδα. Έλα, καλημέρα στον πρώτο τελευταίο. Καλημέρα. Προποτζίδικο. Έλα, κουλ, εγώ είμαι. Εσύ παλίκαρε, ναι. Πάλο σου τον πρώτο. Είναι τέτοιο το προποτζίδικο. Έλα, γορμ, έλα. Μ' ακούς. Ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Έλα από το εξωτικό Κορβελιό, ρε. Βέβαια. Τώρα δέσαμε. Ωραία. Τώρα ωραία. Δέσαμε, ναι. Λέγε. Λοιπόν, άκου Νίκο. Ναι. Άκου Καρτόπουλος, εν μέσω σπλής αφού δεν έχει δίκιο. Εδώ και 4 παιχνίδια μέσω πρωτάθλημα, ναι. Η ομάδα σέρνεται. Ναι. Μόνο ο Λουτσέσκου δεν το έχει καταλάβει. Ναι, γιατί σέρνεται, επειδή δεν παίζει ο Άρντα, ας πούμε, σέρνεται. Όχι, όχι, ρε παιδί. Εγώ πήγα, ας πούμε, τη Σπαρτάκ, τον Άρντα τον έβαλε μέσα με τη Σπαρτάκ που έγινε το παιχνίδι, ναι. Και ένα τέταρτο το φάγε από τα φάουλ που πήρε και από τις... Έχει δίκιο. Άκου να σου πω γιατί σέρνεται λοιπόν ο Πάοκ, για να ξέρει γιατί σέρνεται. Όχι, λέει όταν σέρνεται ο Πάοκ και έχει τον Νουάρντα να σε παίρνει την μπάλα να κερδίζει. Ναι. Παίρνει τα πάνω σε αυτό, λέει τώρα. Κανένα δεν αμφισβητεί την αξία του Νουάρντα. Κανένα. Ναι. Κανένα. Εγώ είμαι ο πρώτο που δεν επειδή γίνεται ρόμπα ο Πάοκ με τον Νουάρντα, στο πειθαρχικό τώρα σφίγγονται οι Παοξίδε. Γιατί ο Νουάρντα είναι πολύτιμο, είναι απίθαρχο και του πήρανε πέντε παίκτε του. Του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και ένα Άρντα δεν κάνουν, ένα σμένα δεν έχει. Πήρα τον Καρέλη, τον Πιγμάχο να πούμε, κατάλαβες. Γι' αυτό τσούζει τώρα ο ΠΑΟΞΙΣ. Ναι. Ο Κατουρί έχει μια... Ο Κατουρί ούτε Κατουρί ρε φίλε. Εδώ αλλαγή πήκε με τι να κάνω ο Κατουρί. Άμα τον πάρει στον Άρη, άμα παίξει με τον Τεκινή, δύσκολα τον βλέπω. 10 μέτρα δεν μπορούσε να κάνει, αλλαγή τον έβαλε. Αλλαγή του Τεκινή είναι ο Καντουρί, ρε. Φτάνει. Τέλος, Καντουρί, ρε, σας το φορτώσα. Φύγε. Το τσουβάλι, να πούμε. Το. Κλείσαμε. Τέλος. Αυτό ήταν, φτάνει αυτό. Τι κι άλλο δες, κάνουμε άλλες δύο ώρες, τι θες. Εγώ δεν βγάζω φωνή, θα μ' αρρώσεις. Το απόγευμα δεν θα έρθω. Μ' αρρώσεις. Επειδή έχει μπάσκετ τώρα ο Σκουλικαράς. Όχι, να σηκώσω πυρετό με αυτά που ακούω, ρε φίλε. Από το Σεπτέμβριο σηκώνεις πυρετό, εσύ. Δεν ξέρω. Να πάρω εγώ τα υπνοπνεύματα. Πάρε υπνοπνεύματα, πάρε με λέγε, με λέγε ο Καρατζαφέρης, είμαι κολλητός με τον Βοσκόπουλο. Λέει, όταν βγαίναμε πιτσιρικάδες, ναι. Ο Τόλι και τα λοιπά, χειραψίες και τα λοιπά, είχε λέει από κάτω, λέει, υπνόπνευμα. Έκανε τα χέρια. Έμπειρος ο Βοσκόπουλος. Έκανε τα χέρια ο Βοσκόπουλος. Πού θα δείτε λοιπόν το ντέρμπι της Κυριακής, μα φυσικά στην Wind Vision. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή στις 8.30 στην Nova Sport 1 High Definition από τη Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μάζεψε λοιπόν την παρέα στο σπίτι και απόλαυσε όλο το πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και μην αγχώνεσαι για τη γυναίκα σου ή την κοπέλα σου. Με την Wind Vision απολαμβάνει ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Κάπου εδώ, Rap and Cool κατεβάζουν στόρια, δίνουν σκυτάλι σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πλάκα τέλος με Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαΐρη. Στις 12 η ενημέρωση πηγαίνει στην σέντρα με Τζόρτζιο Μπούζο. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό πρωινό. Αντιός!